Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είμαστε στην εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Φώτης ο Μαζαράκης, νομικός. Καλημέρα και από εμένα, ναι. Έχουμε, κατά τη γνώμη μου, σήμερα μια εξαιρετική ειδησιογραφία. Αλλά πριν πάμε εκεί, να μου επιτραπούν 2-3 σχολιάκια και για αυτά που έχω πάρει από τα email και τα τηλέφωνα και τα λοιπά που γίνονται για την εκπομπή. Καταρχάς, εάν θέλετε να μάθετε πόση σύνταξη θα πάρετε, ακούστε τον αυτιά, εγώ δεν θα το πω. Δηλαδή, εάν ψάχνετε να βρείτε ενημέρωση του στυλ τι συμβαίνει αυτό με την έννοια της ειδησιογραφίας, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, δεν με ενδιαφέρει και κάτι τέτοιο, δεν με νοιάζει, δηλαδή, να πω πράγματα τα οποία έλεγα πριν 10 χρόνια έχουν βγει και τώρα απλά να επαναλαμβάνω. Δηλαδή, και από αυτή την άποψη, δηλαδή, με κουράζει. Εμένα με ενδιαφέρει να αναδεικνύουμε ορισμένα ζητήματα και στο βάθος που πρέπει για να τα κατανοούμε. Και μάλιστα με πλευρές ή ειδήσεις, γεγονότα μάλλον, τα οποία ενίοτε περνάνε στα ψηλά της ειδησιογραφίας ή της πληροφόρησης, παρά το γεγονός ότι έχουν κορυφαία σημασία. Και μπορεί βεβαίως να μην μας απασχολούν κάποιους από εμάς, να μην μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα, γιατί το μεροδούλι μεροφάει δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε πιο, να κοιτάξουμε την εικόνα ευρύτερα, αλλά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, να το ξέρετε ότι τα μεγάλα ζητήματα είναι αυτά τα ζητήματα που θα κρίνουν βεβαίως και τα μικρότερα ζητήματα, που βεβαίως δεν είναι μικρά από την άποψη της επιβίωσης, γιατί όταν κρίνεται η επιβίωσή σου, το πιάτο, το φαγητό παίρνει άλλες διαστάσεις, να το πούμε έτσι, πολύ σημαντικό. Αλλά να μου επιτρέψετε να έχω μια τέτοια προσέγγιση και ελπίζω να βοηθάω στο βαθμό που να βοηθάει αυτή η εκπομπή, στο βαθμό που της επιτρέπεται, να το πούμε, όχι από την άποψη τους λογοκρισίες ή οτιδήποτε, από την άποψη των δυνατοτήτων που υπάρχουν, να μπορέσουμε να βάλουμε λιγάκι τη σκέψη μας λίγο πιο βαθιά σε ορισμένα ζητήματα. Και βεβαίως να προβληματιστούμε με αυτά, ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι, και ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτά που συνήθως μας απασχολεί. Το δεύτερο είναι ένα mail που πήρα από έναν φίλο της εκπομπής, το φίλο τον Πάνο. Δεν θα παραλείψω, φίλε Πάνο, τα καλά σου λόγια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως να προσέξουμε λιγάκι, μην πέσουμε θύμα αυτής της κοινωνικής μηχανικής την οποία και εσύ επισημαίνεις. Δηλαδή το γεγονός ότι η εκπομπή φιλοξένει σε ένα συνδικαλιστή από τον ΟΤΕ ή τις κυρίες χθες που αναλύσανε με ποιον τρόπο τους κλέβουν το επικουρικό από τις τράπεζες, από τη συγκεκριμένη τράπεζα, την Εθνική, από όπου προέρχονται οι συγκεκριμένοι. Δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε ταυτιστεί με τη δημοσιοπαλληλική νοοτροπία και λογική την οποία επιβάλλαν οι κυβερνήσεις επί δεκαετίες. Ούτε είναι σωστό να το επιβάλλουμε. Πολύ περισσότερο ο ομιλών αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν είχε ποτέ του σχέση με το δημόσιο, δεν δούλεψα ποτέ γι' αυτό, δεν αμύφθηκα ποτέ από αυτό για τη δουλειά μου. Δεν έλεγα μυστικά κονδύλια ή ξέρω εγώ ιστορίες, πάντα ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή από αυτόν, σε αυτόν ασχολήθηκα. Όμως γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα δουλεύοντας για μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα πολυεθνικές, θεωρώ αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε, γιατί μια κοινωνία δεν μπορεί να βαδίζει διαφορετικά, δεν μπορεί να φέρει την ισορροπία, την κοινωνική ισορροπία που της πρέπει, ένα ισχυρό παρεμβατικό δημόσιο, αλλά δημόσιο. Όχι αυτό το ερατούργημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το άκρος διεφθαρμένο που ήταν φέουδο του εκάστοτε κόμματος στην κυβέρνηση και που σήμερα βεβαίως έχει αποβάλει τον οποιοδήποτε δημόσιο χαρακτήρα είχε αυτό το κράτος και έχει μεταβληθεί σε ένας μηχανισμός άγριας καταστολής σε όλα τα επίπεδα και κατάλυσης δικαιωμάτων. Με αυτή την έννοια, να το πούμε έτσι. Και δεύτερο, η εκπομπή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει. Υπάρχουν κάποια αιτήματα φίλων ακροατών που θέλουν να έρθουν και να κουβεντιάσουν, να πούν την άποψή τους και να διαφωνήσουμε. Καλό είναι, δηλαδή βοηθάει, και εμένα προσωπικά ιδιαίτερα η διαφωνία
με βοηθάει στο να δουλέψει λιγάκι το γρανάζι, να μην σκουριάζει και να μπορώ να σκεφτώ και καλύτερα ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να τα πιστεύω ή να τα πιστεύω λάθος. Με αυτή την έννοια το λέω και εγώ και στο φίλο τον Πάνο. Δεν έχει να κάνει, ο αριστερός δεν είναι με το δημόσιο και ο δεξιός με το ιδιωτικό. Μην το πάμε εκεί, γιατί αν το πάμε εκεί το χάσαμε το παιχνίδι. Είναι θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί να, σε μια δημοκρατία να μην έχει ένα ισχυρά κοινωνικά προσανατολισμένο παρεμβατικό κράτος, το οποίο καθορίζει κανόνες. Κανόνες που επιτρέπει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στον οποιοδήποτε ιδιώτη, να μπορεί να δημιουργεί. Να δημιουργεί, όχι να παρασιτεί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, αν θέλετε. Και αυτό το πράγμα δεν το λέω μόνο εγώ. Υπάρχει μια ολόκληρη κλασική βιβλιογραφία από τον διαφωτισμό και μετά, που επισημαίνει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Το πώς βέβαια ο καθένας το εννοεί στην πράξη, βεβαίως, ποικίλει. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εάν θέλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και μια χώρα πραγματικά ανεξάρτητη, αυτοτελή, που να έχει δυνατότητα να αξιοποιήσει τους παραγωγικούς της πόρους προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και για την ευημερία του, όχι για τον πλουτισμό του, για την ευημερία του, αυτό τότε χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο να είναι ανοιχτό στο πολίτη, ένα, σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή από τον υπουργό μέχρι τον τελευταίο κλητήρα, να είναι τα υπουργεία ανοιχτά, το κράτος ανοιχτό στη δυνατότητα του πολίτη να παρέμβει, να αποφασίζει, όχι μόνο με δημοψηφίσματα, αλλά στην καθημερινή του δράση, και ταυτόχρονα στο αναφέρεστε, να μπορεί να λειτουργεί το αναφέρεστε ουσιαστικά, όχι τύπης, να το πούμε έτσι. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, θέλουμε μια κυβέρνηση και ένα κράτος το οποίο να είναι φτηνό, να μην είναι πανάκριβο και να λειτουργεί και είναι πανάκριβο γιατί λειτουργεί με το καθεστώς των ημετέρων. Πρέπει να είναι φτηνό, και φτηνό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτικές θέσεις στο κράτος. Δεν έχουμε ανάγκη πολιτικών θέσεων. Δηλαδή θυμάμαι η μόνη εμπειρία πολιτικά που είχα από κυβέρνηση ήταν στην Ελλάδα, ήταν όταν είχαμε την οικουμενική με το Ζολώτα, όπου τότε είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι χρειαζόντουσαν περίπου 35.000 διορισμοί σε θέσεις, διοικητικά συμβούλια, παραδιοικητικά, ιστορίες, πράγματα σε ολόκληρο τον ευρύτερο κρατικό τομέα, προκειμένου να λειτουργήσει, υποτίθεται να λειτουργήσει, το κράτος. Ούτε μία θέση δεν είχε οργανική αξία. Δηλαδή, χωρίς αυτές τις θέσεις, κάλλιστα το κράτος λειτουργεί και μπορεί να λειτουργεί ίσως και πιο αποτελεσματικά χωρίς αυτού του τύπου τις πολιτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή δεν τις θέλουμε αυτές τις θέσεις. Να τις καταργήσουμε. Να καταργηθεί ολόκληρο αυτό το σύστημα που λέει, πώς να το πούμε, νομικά ή νομικοπολιτικά τίθεται ως η κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, χρειάζεται τους δικούς της ανθρώπους σε θέσεις. Δεν χρειάζεται. Μια διοίκηση μπορεί. Και εφόσον υποτίθεται μια κυβέρνηση που αναλαμβάνει, ένα κόμμα που αναλαμβάνει την κυβέρνηση, υποτίθεται ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, άρα ο καλύτερος τρόπος είναι μια διοίκηση η οποία υποτάσσεται και υποστηρίζει και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, από το να πραγματικά να υλοποιούνται προγράμματα προς το δημόσιο συμφέρον, προς το συμφέρον της κοινωνίας. Αυτής της λογικής κράτος θέλουμε, που δεν το έχουμε βεβαίως. Και θα θέλαμε πραγματικά να το κατακτήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες και τα ζητήματα βέβαια που μπαίνουν. Και γι' αυτό κιόλας και εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι το θέμα μας δεν είναι στενά οικονομικό. Δεν είναι πρόβλημα, πώς να το πούμε, δημοσιονομικής πολιτικής ή μείγματος οικονομικής πολιτικής. Αυτά τα πράγματα που ακούμε καθημερινά, τα ακούω δηλαδή και τρελαίνομαι. Είναι θέμα αφενός καθεστώτος, γιατί έχουμε ένα παράνομο, καθόλου παράνομο, συνταγματικά παράνομο καθεστώς, και από την άποψη κοινωνικής κατάστασης. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα: τι θέλουμε, τι κοινωνία θέλουμε. Αν θέλουμε μια κοινωνία όπου ο καθένας μπορεί να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του με βάση την τσέπη του, είναι άλλο πράγμα με μια κοινωνία που θέλεις πραγματικά να υπάρχει μια κοινωνική ισορροπία, όπου δεν μπορεί να πολλώνεται ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια, δεν μπορεί να υπάρχει δυστυχία και όλα αυτά τα πράγματα, οι αναξιοπαθούντες οι οποίες περιμένουν το κοινωνικό μέρισμα του κυρίου Τσίπρα, έλεος, το οποίο μάλιστα αυτή ξεφτύλα
κρατική φιλανθρωπία, η οποία, πώς να το πούμε, σήμερα διάβαζα τελείως τυχαία, άσχετο δηλαδή με τον κύριο Τσίπρα, τον κρατικό σοσιαλισμό του Μπίσμαρκ. Διάβαζα το ένα δίτομο που εκδόθηκε το 1878, το 1893, για τον Μπίσμαρκ, τα μυστικά του, τις μυστικές του συνομιλίες. Δεν ήταν μυστικές, ήταν συζητήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ο εκπρόσωπος της απολυταρχίας, έτσι, έλεγε το εξής, ότι δεν μπορεί να αφήνεις τον εργάτη, τον εργαζόμενο, αυτόν που υποφέρει σε μια άκρος ανταγωνιστική οικονομία, να τον αφήνεις ακάλυπτο, το κράτος δηλαδή, το μόνο που να κάνει είναι να ασκεί φιλανθρωπία. Χρειαζόμαστε συστήματα τα οποία βασίζονται στο δικαίωμα του εργαζόμενου ή, αν θέλεις, στην απέτηση του εργαζόμενου να προστατεύεται από το κράτος, ο αδύναμος δηλαδή. Αυτό το λέγει ο Μπίσμαρκ και το ονόμασε κρατικό σοσιαλισμό. Staaten Sozialismus στα γερμανικά. Λοιπόν, αλλά αυτό το τώρα δεν θέλω να μπω στον όρο, αλλά τη φιλοσοφία λέω. Αν θέλουν μια τέτοια κοινωνία, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την άλλη που λέει ο καθένας με, το, πώς το λένε, με την οικονομική του επιφάνεια και όπου βαδίζει. Να πούμε εδώ πέρα, για να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι από νομικοπολιτικής άποψης, τι είναι το κράτος, το οποίο θα μας βοηθήσει και σε οποιαδήποτε άλλη διερεύνηση κάνουμε. Από την έποψη της δημοκρατίας, το κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μηχανισμός, ένα εργαλείο στα χέρια του λαού. Με αυτή την προσέγγιση νομικοπολιτικά, στα δημοκρατικά καθεστώτα γίνεται η έννοια του κράτους. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, η οποία εδώ και δεκαετίες έχει ανοίξει και δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ, για το αν το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει ή όχι στην οικονομία και σε ποιο βαθμό κάθε φορά, εγώ θα έλεγα να σκεφτούμε όλοι το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι το κράτος από τη φύση του, με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει τώρα στις δυτικές κοινωνίες, προσφέρει την οργανωτική του δομή για να λειτουργήσουν οι πάσης φύσεως παραγωγικές διαδικασίες. Δηλαδή, για να το κάνουμε απλά, η Volkswagen μπορεί να φτιάχνει αυτοκίνητα, αλλά το κράτος πρέπει να φτιάχνει δρόμους για να μπορεί να αναλωθεί το αγαθό αυτοκίνητο. Άρα, αν μη τι άλλο, το κράτος είναι υποχρεωμένο να βοηθάει προς μια κατεύθυνση η οποία θα αυξάνει την παραγωγική διαδικασία, την κατανάλωση και την ευμάρεια. Άρα το ζητούμενο κάθε φορά είναι με ποιους όρους και για ποιανού συμφέρον το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπαίνει θέμα αν είναι παρεμβατικό ή όχι. Είναι από τη φύση του παρεμβατικό. Έτσι. Φτιάχτηκε για να είναι παρεμβατικό. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, η φύση της παρέμβασης, δηλαδή προς πιανού τα συμφέροντα, ποια συμφέροντα υπερασπίζει μέσα στην κοινωνία, έτσι, και η έκταση της, με την έννοια πια, με την έννοια της πώς να το πούμε, καταπάτησης βασικών θεμελιακών των χαρακτηριστικών που επεμβαίνει, που έχει κοινωνία στη διεργασία. Έτσι, για παράδειγμα, οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς σήμερα, εγώ θεωρώ ότι η ελεύθερη αγορά δεν είναι κάποιο οικονομικό δόγμα, είναι μια θεολογική αντίληψη η οποία δεν είχε ποτέ εφαρμογή, απλά ήταν μια θεωρητική αφετηρία, θρησκοληπτική θα την έλεγα. Η οικονομική θεολογία την έλεγε ο Άλφρεντ Μάρσαλ, λοιπόν, στο 19ο αιώνα, όπου τι γίνεται. Σου λέει, με βάση αυτό τι πολιτικές μπορώ να ασκήσω. Δεν αποδείχτηκε ποτέ, γιατί ξέρουν όλοι οι οικονομολόγοι ότι ζήτημα, πώς να το πούμε, ελεύθερης αγοράς δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, εκτός από τη μαύρη αγορά. Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι μια ελεύθερη αγορά, πραγματικά, εντός εισαγωγικών. Τώρα, ποιο είναι το θέμα μας εδώ? Το θέμα είναι ότι δείτε αυτοί οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς και μάλιστα στις πιο ακραίες εκδοχές τους, που ανέλαβαν εξουσία, δηλαδή είτε επηρέασαν κυβερνήσεις είτε συμμετείχαν σε κυβερνήσεις, δείτε πόσο παρεμβατικό κράτος δημιούργησαν. Στην Αμερική έχουμε το National Security State, δηλαδή ένα αστυνομικό τύπου κράτος, το οποίο παρεμβαίνει ακόμη και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σου κρατάει προσωπικά δεδομένα σε επίπεδο που ήταν αδιανόητο για μια φιλελεύθερη κοινωνία ή μια φιλελεύθερη οικονομία
μερικές δεκαετίες πριν. Καλά, δεν το συζητάμε για εδώ, για την Ελλάδα, το τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω εκπλαγεί, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι για να μπορώ να πάω στο μετρό πρέπει να μου κρατήσουν το ΆΜΚΑ, να μου βγάλουν φωτογραφία και να μου πάρουν, ξέρω εγώ, δαχτυλικά την επόμενη φορά. Τι θα γίνει? Δηλαδή, υπάρχει χειρότερου τύπου παρέμβαση ηλεκτρονικό, σε βάρος το άτομο. Ηλεκτρονικό φακέλωμα. Στο κάτω της γραφής, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί? Για τα προσωπικά μου στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία για το κράτος και τους ιδιώτες. Και ορισμένους ιδιώτες. Θα την πουλήσουν τη βάση αυτή ή θα τη χρησιμοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες του βαθέως κράτους για να μπορούν να σε παρακολουθήσουν ή οτιδήποτε άλλο θέλεις. Αλλά υπάρχει πιο χειρότερη παρεμβατική δραστηριότητα από αυτή? Από την άλλη μεριά, μας λένε ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Μα ρε φίλε, αυτού του τύπου παρεμβατισμός, το να έχω τη ΔΕΗ στο κράτος και τον ΟΤΕ στο κράτος, με διευκολύνει πρώτον να έχω φτηνή ενέργεια, αυτάρκεια ή επάρκεια σε αυτήν την ιστορία και τέλος στοιχειώδη άμυνα. Να μην είμαι ανοχήρω το κράτος, δηλαδή να μην είμαι ανοχήρω τη χώρα. Άρα έχει σημασία ο παρεμβατισμός που υποσχέθηκε ο νεοσυντηρητισμός και ο νεοφιλελευθερισμός. Ήταν η κατάλυση του παρεμβατισμού υπέρ της κοινωνίας και η ενίσχυση του παρεμβατισμού σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπουμε γύρω μας και που το ζούμε. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς πρέπει να καταλαβαίνουμε το κράτος. Και βέβαια τα ζητήματα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και τα λοιπά, ξεχνούν όλοι αυτοί οι οποίοι προκρίνουν την ιδιωτικοποίηση αυτών των μονάδων ότι αυτά είναι καθαρά δημόσια περιουσία, διότι φτιάχτηκαν από το κράτος ανεξαρτήτως της μορφής που είχε, αλλά είναι πληρωμένα και φτιαγμένα με τα δικά μας χρήματα. Να ιδιωτικοποιηθεί κάτι το οποίο είναι δημόσιο, λοιπόν, όπως η παλιά συνταγή της δεκαετίας του 80, περνάγανε οι επιχειρήσεις στο κράτος. Όταν δεν πηγαίνανε καλά, κοινωνικοποιούντουσαν δηλαδή οι ζημιές. Οι ζημιές, γινόταν μια κοινωνικοποίηση των ζημιών και των κερδών, υπήρχε πάντοτε ένα στεγανό. Εδώ έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που το ονομάζουν αυτή την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτήν την ιστορία τους έχουν δώσει ένα προσωνύμιο. Ναι. Ο σοσιαλισμός των πλουσίων. Σωστό. Λοιπόν, ναι, σωστό, ναι. Όπου οι πλούσιοι κοινωνικοποιούν τις ζημιές τους. Λοιπόν, και με την ευκαιρία, τέλος πάντων, πριν προχωρήσουμε παραπέρα, να θυμίσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας, γιατί μου το ζητάνε και εδώ, το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής, το 210-34-28-676, 210-34-28-676, και φυσικά το email της εκπομπής στο μικρόφωνο, μία λέξη, στο μικρόφωνο papaki@gmail.com. Όποιος θέλει, πολύ ευχαρίστως. Βλέπετε, βγάζουμε τα συζητάμε. Ακόμη και αν δεν προλάβουμε, επανερχόμεθα. Σήμερα δημοσιοποιήθηκε η ετήσια έκθεση της Credit Suisse. Η ετήσια έκθεση αφορά το private banking, δηλαδή ποιος είναι ο ιδιωτικός πλούτος στον πλανήτη από την άποψη των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. Όχι μόνο δηλαδή τα ακίνητα και καταθέσεις, αλλά το σύνολο των χρηματοπιστωτικών περιουσιών. Βγάζοντας, αφαιρώντας δηλαδή τις υποχρεώσεις, δηλαδή τα δάνεια που έχουν πάρει, τα νοικοκυριά, οι ιδιώτες δηλαδή. Οπότε λοιπόν, ακούστε τι ωραία, σε μια εποχή όπου πραγματικά περνάμε παγκόσμια κρίση, όπου η πόλωση κοινωνική σε πλούτο και φτώχεια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναζήσει ο παγκόσμιος καπιταλισμός από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Απλά τότε είχαμε κάποιες χώρες οι οποίες δεν ήταν καπιταλιστικές, ήταν αγροτικές, οτιδήποτε, αλλά ζούσαν καλά, ο κόσμος ζούσε καλά. Δεν πεινούσε στην Αφρική μέχρι που μπήκαν οι επικειοκράτες. Λοιπόν, πείνα, ναι. Και, δηλαδή λοιμός, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, τα στοιχεία. Το 2008, το 1% έχει στην ιδιοκτησία του το 42,5%, είχε στην ιδιοκτησία του το 42,5% του παγκόσμιου πλούτου. Σήμερα, το 1%, στο 1% ανήκει το 50,1% του παγκόσμιου πλούτου. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού
στο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει το 88% του παγκόσμιου πλούτου. Για να καταλάβουμε δηλαδή σε τι καταστάσεις είναι. Αυτοί οι δείκτες πλούτου δεν υπήρξαν ξανά στον καπιταλισμό. Δηλαδή, βέβαια μπορεί να το δεις και σε χώρες περισσότερο, αλλά και όσες μετρήσεις υπάρχουν, είναι... Δεν έχουμε ξανά τέτοια ανισομέρεια. Τέτοιες αποκλίσεις. Για το 1%, ας πούμε, πόσο δηλαδή συγκέντρωνε και ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια, δηλαδή το πιο φτωχό κομμάτι, 3,5 δισεκατομμύρια, περίπου ο μισός πληθυσμός, ο οποίος αντιστοιχεί στο 70% της εργατικής δύναμης του πλανήτη. Έτσι. Λοιπόν, και κερδίζει περίπου 10.000 ετήσια δολάρια το χρόνο και κάτω, μιλάμε για την εργατική τάξη δηλαδή του πλανήτη, αν και η έννοια τάξη, ναι, με την ευρεία έννοια της, λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, διαθέτουν μόνο το 2,7% του παγκόσμιου πλούτου. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα αξίζει να σημειώσουμε, να κάνουμε μία παρένθεση και να πούμε γιατί έχουμε και μία αιμονή κάποιοι από εμάς με την αποκατάσταση και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία, εφόσον από τη στιγμή που θα λειτουργήσει και θα μπορέσει να λειτουργήσει, ποιους εκπροσωπεί, ποιους θα εκφράσει? Την πλειοψηφία. Την πλειοψηφία. Προφανώς. Ποια είναι η πλειοψηφία? Είναι το 1%, μήπως? Όχι, μόλις είπες. Όχι. Που κατέχει το 80, το 50% του παγκόσμιου πλούτου? Όχι. Όχι. Άρα λοιπόν η πάσης φύσεως ολιγαρχία έχει τους λόγους της να εχθρεύεται τη δημοκρατία και να την οθεύει. Βεβαίως το κράτος που δημιουργήθηκε περίπου στο 18ο αιώνα, άρχισε να δημιουργείται μέσα στις συνθήκες μοναρχίας, το κράτος, δηλαδή το σύγχρονο κράτος, δηλαδή με την κρατική υπαλληλία, με τους δικαστές, με τους μηχανισμούς καταστολής, όλα αυτά τα πράγματα που ήταν αυτόνομα από αυτόν που κυβερνούσε, αλλά και από αυτούς που ήταν υπεξούσιοι του κράτους. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το που λέγεται απολυταρχικό κράτος, όχι με την πολιτική έννοια της μοναρχίας, αλλά με τη λογική ότι ένας μηχανισμός ήταν ο ιδανικός μηχανισμός για τη νέα εποχή της οικονομίας αγοράς, διότι αυτός ο μηχανισμός εύκολα εξαγοράζεται. Δηλαδή, αν είχες, δεν ήσουν, ας πούμε, μια αριστοκρατία που εξαρτούσες από την εύνοια του, δεν εξαρτούσες τον πλούτο σου από την εύνοια της εξουσίας που ήταν η μοναρχική εξουσία, και ήσουν κάποιος που κέρδιζε από την αγορά, τι θα ήθελες? Ένα μηχανισμό στον οποίο να μπορείς να διατηρηθεί το κοινωνικό καθεστώς, η υπάρχουσα κατάσταση δια της εξαγοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η πρώτη μορφή εξαγοράς, που μάλιστα νομιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι τα κρατικά χρέη. Ναι. Τα κρατικά χρέη, ναι, είναι η πρώτη μορφή εξαγοράς αυτού του κράτους από τη μια μικρή, μικρή ολιγαρχία. Σε δανείζω και άρα θα κάνεις αυτό που σου λέω. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν χρειάζονταν να το επιβάλλουν. Και νομιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι ονομάστηκαν εθνικά χρέη. Δηλαδή χρέη του έθνους. Ενώ μέχρι τότε ήταν χρέη της μοναρχίας, ήταν χρέη της εξουσίας δηλαδή, και όχι του λαού, του έθνους. Και με αυτόν τον τρόπο νομοποιήθηκε. Από τότε βιώνουμε κάθε τρεις και λίγο αυτόν τον κύκλο υπερχρέωσης και χρεοκοπιών που ζει ο πλανήτης. Και αυτή τη στιγμή ζούμε το χειρότερο από τότε που εμφανίστηκε το κρατικό χρέος, δηλαδή από τα τέλη του 17ου αιώνα, που εμφανίστηκε το επίσημο κρατικό χρέος στη Βρετανία, είναι η πρώτη διδάξασα, μέχρι σήμερα. Είναι το χειρότερο και είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια κοινότητα δεν μπορεί, το παγκόσμιο σύστημα δεν μπορεί να βρει διέξοδο. Και επειδή με οικονομικούς όρους δεν μπορεί να βρει διέξοδο, υπάρχει πάντα ο εξωοικονομικός τρόπος, δηλαδή ο καταναγκασμός. Έτσι. Κατάλυση, επέμβαση, όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν τον εξωοικονομικό τρόπο επιβολής των συμφερόντων που μέχρι τώρα μας επιβάλλονταν με οικονομικούς όρους. Γι' αυτό και όλας έχουμε, και μάλιστα λέει η έκθεση της Credit Suisse, είναι κάθε χρόνο, δεν έχω προλάβει να δω για την Ελλάδα,
γιατί έχουμε και αντίστοιχη πόλωση στην Ελλάδα, έχει αναχώρες. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι το 2008-2009 είχαμε το παγκόσμιο κράχ, και λογικό είναι τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία, να υπέστησαν μείωση, και όντως υπέστησαν μείωση, από το 2013 και μετά εκτινάχθηκαν σε τέτοιο βαθμό που πλέον ξεπέρασαν ακόμη και το πικ που υπήρχε πριν το 2008. Και σήμερα έχουν ξεπεράσει, έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει μια παγκόσμια κατάσταση να υπηρετεί αυτό το 1%. Το γεγονός ότι γίνονται οι πόλεμοι, αυτοί που γίνονται, το ότι διαλύονται κράτη, οι πυρωτικές περιοχές, τις πυρωτικές ολόκληρες περιοχές. Βλέπουμε αναστατώσεις, είναι μόνο και μόνο για να μπορέσει το 1% να μπορέσει να αυξήσει το μερίδιο πλούτου που γίνεται, που έχει στα χέρια του. Διαφορετικά θα πρέπει να καταρρεύσει αυτό το πράγμα, διότι δεν στηρίζεται σε πραγματικό πλούτο, δηλαδή μέσα παραγωγής και μέσα κατανάλωσης για τον πληθυσμό, αλλά στηρίζεται στη δυνατότητά τους να ανακυκλώνουν το χρήμα που διαθέτουν με οποιαδήποτε μορφή, διαθέτουν στα χέρια τους. Και αυτό ακριβώς είναι το καινούργιο στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας. Έχω την άποψη ότι, και την έχω γράψει κιόλας, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, ότι η διαδικασία της υπερεπένδυσης που έχει καταγράψει ο Μάρξ στα κλασικά προϊόντα, δηλαδή στις μηχανές παραγωγής και στα εμπορεύματα, που το ένα σπρώχνει το άλλο και μεγενθύνεται, η ίδια διαδικασία λειτουργεί αυτή τη στιγμή και με τις επενδύσεις, με την υπερεπένδυση στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Μα ναι, προφανώς. Νομίζω, και δεν το λέω εγώ, το λέει για παράδειγμα το Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, το οποίο έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και στελέχη εταιριών, όπου διδάσκεται το κεφάλαιο του Μάρξ, γιατί από τους οικονομολόγους, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν οικονομικά, ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξήγηση αυτού που ζούμε σήμερα από τον τρίτο τόμο του κεφαλαίου του Μάρξ. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λέει, η πληθώρα κεφαλαίου. Και μάλιστα λογικά συμπέραινε ότι θα υπάρξει μια εποχή της απόλυτης υπερσυσσόρευσης, όπου πλέον ο καπιταλισμός δεν μπορεί, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να πεις ότι θα λειτουργεί ο καπιταλισμός όπως λειτουργούσε πριν. Όπως τον ξέραμε. Αυτό το καθεστώς απόλυτης υπερσυσσόρευσης ζούμε σήμερα. Γι' αυτό και πνίγεται, το ίδιο το σύστημα πνίγεται. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ή αναπαράγεται επιδεινώνοντας την κρίση. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχουν στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Ενώ σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις οικονομικές υπήρχαν ο κενσιανισμός για παράδειγμα, που αναπτύχθηκε μετά το 1929-1933, ιδιαίτερα που κέρδισε πολύ έδαφος με όλες τις εκδοχές του. Με όλες τις εκδοχές. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες στρατηγικές. Έχει μπλοκάρει το σύστημα και απλά αναπαράγει τον εαυτό του, δηλαδή αναπαράγει αυτό που τον οδήγησε στη μεγάλη καταστροφή και τη μεγάλη κρίση που σήμερα ζει. Και ακριβώς εκεί, στον τρίτο τόμο, ας πούμε, βέβαια για να τον κατανοήσει κάποιος στον τρίτο τόμο πρέπει να έχει διαβάσει τους προηγούμενους δύο. Έτσι. Λοιπόν, στον τρίτο τόμο αναφέρεται ότι όταν πλέον ο καπιταλισμός φτάσει στο απόγειό του. Και πότε είναι το απόγειό του? Όταν η σχέση χρήματος εμπορεύματος χρήμα μετατραπεί σε σχέση χρήμα σε χρήμα. Το εμπόρευμα φεύγει από τη μέση και γίνεται εμπόριο χρήματος. Και τότε έχει μια πολύ ωραία φράση που τη χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές εγώ. Το ίδιο το σύστημα, ενώ μπορεί να κερδίζει χωρίς απάτες, χωρίς να σε εξαπατά, μπορεί να κερδίζει. Λόγω, για παράδειγμα, διαφοράς παραγωγικότητας. Μέσα από την παραγωγικότητα μπορεί να εκμεταλλευτείς τους συντελεστές παραγωγής, όπως λένε στα οικονομικά εγχειρίδια, κυρίως στην εργατική δύναμη, και να παράξεις περισσότερο κέρδος. Όταν όμως φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε ολόκληρο το σύστημα μετατρέπεται σε ένα σύστημα αγυρτίας και απάτης. Το οποίο θα καταρρεύσει, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί να το χρήμα σε εμπόρευμα πια.
Δεν μπορεί να το, πρέπει να το αποτινάξει η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να πάει μπροστά. Αυτό το πράγμα έχει μπλοκάρει. Και αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα. Είναι αδιανόητο να σκέφτεσαι ότι το 1%. Το 1%. Και αυτό το 1% για να ανοίξει αυτήν την ιστορία πρέπει να έχει καθαρό πλούτο 770 χιλιάρικα το χρόνο. Για να ανήκει σε αυτό το 1%. Δηλαδή, αν τρελαθείς, δηλαδή. Τρελαθείς. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, πού πάει αυτή η ιστορία. Και το γαμώτο στην όλη ιστορία είναι ότι οι μηχανισμοί, οι παραδοσιακοί μηχανισμοί αναδιανομής εισοδήματος που υπήρχαν παλιά και που εφαρμόζονταν, φορολογική πολιτική, πολιτική ενίσχυση του εισοδήματος, απευθείας αμοιβές, σήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν τζακίσεις τις τράπεζες, αν δεν τζακίσεις το χρηματιστήριο, τη χρηματοπιστωτική αγορά μάλλον στο τότερα. Δηλαδή, αν δεν την ανασυγκροτείς εκβάθρων, γιατί τράπεζες χρειάζεσαι. Αλλά άλλου τύπου. Ή να θέσεις όρους λειτουργίας. Ακριβώς. Ή να θέσεις όρους λειτουργίας. Ναι, να βάζεις κανόνες και να αλλάξει ο χαρακτήρας. Να γίνει πιο διαμεσολαβητική. Διαμεσολαβητικός ο ρόλος της τράπεζας και όχι ως εκπρόσωπος της υπερσυγκέντρωσης και περισσότερου κεφαλαίου, ας πούμε. Μετατρέπει τα πάντα σε κεφάλαιο. Και ακόμη και τις δικές σου καταθέσεις ή τις λαϊκές καταθέσεις, όπως λέμε. Και όχι μόνο. Ακόμη και η μελλοντική σου δουλειά. Γιατί. Το δάνειο αυτό είναι. Αυτό είναι. Σου εξαγοράζει το μέλλον. Σου εξαγοράζει και αυτά που πρόκειται να παραγάγεις στο μέλλον. Τα χρήματα τα οποία πρόκειται να κερδίσεις, πουλάς την ίδια σου τη ζωή. Ακριβώς. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί για το ρόλο και τη λειτουργία των τραπεζών. Βέβαια, τα ρίχνουμε έτσι όλα λιγάκι χύμα στο τραπέζι, αλλά πάντοτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σου σε αυτά τα θέματα. Πρόκειται για ένα φανταστικό κόσμο ο οποίος έχει επιβληθεί στον πραγματικό. Πατάς ένα κουμπί από την τράπεζα της Μπανγκόγκ και μεταφέρθηκαν 5 δισεκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια τράπεζα της Ιαπωνίας ή οπουδήποτε αλλού. Ένα φανταστικό πράγμα. Σωστό. Αν πας ποτέ στο φούρναρι και σου πει πες ότι σου έδωσα τη φρατζόλα το ψωμί που μου πλήρωσες, θα γελάσεις. Θα βάλεις τα γέλια. Προφανώς. Αυτό σου λέει τώρα και τράπεζα. Είναι σαν να ήρθανε τα χρήματα. Γι' αυτό και για το γράφει ο λογαριασμός. Βεβαίως. Ναι. Ενώ τα προηγούμενα κινήματα, κοινωνικά κινήματα που τάχτηκαν ενάντια στον καπιταλισμό ή προσπάθησαν, ας πούμε, τέλος πάντων, να τον εξαθροπεύσουν τουλάχιστον, στηριζόντουσαν πάντα στους πραγματικούς όρους της οικονομίας, δηλαδή στα μέσα παραγωγή, τα εργοστάσια. Ποιος έχει τα εργοστάσια, ποιος έχει. Και ξεχνούσαν ότι η καρδιά του συστήματος είναι ποιος παράγει το χρήμα και ποιος ελέγχει το χρήμα. Βέβαια. Δεν μπορούσαν να το σκεφτούν έτσι, διότι το εμπόριο χρήματος δεν είχε πάρει τις διαστάσεις, αυτές τις καθολικές διαστάσεις που έχουμε σήμερα. Σήμερα, για πρώτη φορά, η κοινωνία σκέφτεται στην ουσία του ζητήματος, τη εγχρήματη οικονομία. Δηλαδή αμφισβητεί την εγχρήματη οικονομία στην ίδια τη βάση της. Και όχι απλά τις εκδοχές του καπιταλισμού, οι οποίες είναι πιο ακραίες, πιο αντιδραστικές, πιο όπως γινόταν στα παλιότερα χρόνια. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, ιτήθηκε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Γιατί γεννήθηκε από αυτού του τύπου την αντίδραση. Αντιδρούσε τα εργαζόμενα στρώματα απέναντι στις πιο ακραίες εκδοχές εκμετάλλευσης. Και προσπαθώντας να οικοδομήσουν κάτι καινούριο, μιμώντουσαν τις βάσεις και τις δομές αυτού του πράγματος που αρνιόντουσαν. Σήμερα η κοινωνία, για να βαδίζει μπροστά, πρέπει να αμφισβητήσει την ουσία της εγχρήματης οικονομίας όπως αυτή υφίσταται από τον 7ο αιώνα π.Χ. Και τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή. Βεβαίως, και λειτουργία. Ναι, πρώτη φορά εγώ βλέπω να συζητιέται τόσο έντονα στην κοινωνία, όχι τώρα ανάμεσα ειδικούς. Ναι. Το θέμα το ποιος φτιάχνει το χρήμα, τι είναι το χρήμα και πώς παράγεται. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ποιος έχει το προνόμιο της έκδοσης. Έτσι, είμαστε σε μια. Προερχόμαστε από μια γενιά που είχε την πολιτικοποίηση. Πολιτικοποιήθηκαμε πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, πες μου εσύ, θυμάσαι άλλη εποχή από αυτά τα χρόνια, τα καλά χρόνια, υποτίθεται, της πολιτικοποίησης ελληνικής κοινωνίας που είχα προσδοκίες, ελπίδες. Άσχετα το τι πουληθήκανε από κάποιους. Αλλά λέω, υπήρχε ζήμος να συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Που αυτά ήταν για τους ειδικούς. Δηλαδή ήταν για κάποιο κλειστό κλαμπ ανθρώπων. Και μάλιστα να πω χαρακτηριστικά ότι όταν για πρώτη φορά, μια και είπαμε για τον Κάρολο, ναι, για τον Μάρξ, ναι, έγραψε, πριν γράψει το κεφάλαιο, έγραψε κριτική στην πολιτική οικονομία και έβγαλε το πρώτο του βιβλίο και ασχολήθηκε με το χρήμα. Τι διάολο είναι αυτό το χρήμα.
Λοιπόν, το βιβλίο αυτό το πράγμα, όταν βγήκε, είχε παταγώδη αποτυχία. Δεν το διαβάσαν ούτε οι φίλοι του. Και μάλιστα, ένας από τους πιο κολλητούς του, ο Βίλχεμ Λίμπνεχτ, του απάντησε σε μια επιστολή, ακουαμπόν. Δηλαδή, σε τι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αυτός λοιπόν προσβεβλημένος, γιατί θεωρούσε ότι χωρίς θεωρία δεν μπορείς να πας μπροστά, δηλαδή σε τυφλός και πας στα τυφλά ψάχνοντας, βεβαίως επιστημονική θεωρία, έτσι. Λοιπόν, γράφει ένα στον Έγγελς και λέει το παράπονό του αυτό το πράγμα. Μα κανείς, δεν εκτίμησε κανείς αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβε τη σημασία. Και όμως την καταλαβαίνουμε σήμερα. Και την καταλαβαίνουμε από την πρακτική εμπειρία, ούτε καν με τα θεωρητικά εφόδια που υπήρχε εκείνη την εποχή. Δεν τους ένοιαζε. Ήταν εκτός λογικής. Δεν τους αδικό. Όταν πάσχιζες ο εργάτης να έχει τα στοιχειώδη δικαιώματα να αναγνωριστεί ως εργάτης, η εργασιακή του σχέση, τότε δεν αναγνωριζόταν αυτό το πράγμα, έτσι. Νομικός είσαι, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Το πράγμα στην αντίθεση κεφαλαίου εργασίας. Το στοιχειώδες. Να πάρει νομικούς κανόνες αυτή η σχέση, ώστε να μην είναι ασίδωτη. Και βεβαίως όταν είναι ασίδωτη, είναι υπέρ πάντα του ισχυρού μέρους που είναι ο εργοδότης. Έτσι, ο μεγάλος εργοδότης, γιατί δεν μιλάμε για τους μικρούς, λοιπόν, κυρίως. Γι' αυτό ήταν. Μέχρι αυτό που είναι προς το τέλος του 19ου αιώνα αρχίζουν και προδιαμορφώνονται στις πολιτισμένες, ανετυγμένες χώρες. Σε εμάς πρωτοεμφανίζεται με το Βενιζέλο η εργατική νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται κιόλας, αλλά χρειάστηκαν χρόνια. Ήδη από την αρχή της ΓΕΣΕ δυστυχώς ήταν υποχείριο του κράτους. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ακόμη εκείνη την εποχή δηλαδή, πασχίζαν για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα, για μας σήμερα, αυτονόητα που τα χάνουμε βεβαίως σήμερα συνολικά. Γιατί να ασχοληθούν με το χρήμα και την κατανόηση της ουσίας του, με εξαίρεση τους επαγγελματίες θεωρητικούς, όπως έλεγαν εκείνη την εποχή. Εγώ, Δημήτρη, θα ήθελα να βάλουμε μία παράμετρο στη συζήτησή μας που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Είπες πάρα πολύ σωστά και συμφωνώ βεβαίως και εγώ. Αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός βρίσκεται σε μία άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική κρίση στη Δυτική Ευρώπη. Παγκόσμια. Έχει ξεπεράσει πλέον. Παγκόσμια. Ναι. Συγχρόνως υπάρχει και μία κρίση με την έννοια της ύφεσης στον κλασικό καπιταλισμό, με την έννοια της παραγωγής των εμπορευμάτων, ναι, της εισόρευσης. Έχει στομώσει αυτό το πράγμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο καπιταλισμός δεν θέλει μόνο να πάρει όσο μπορεί περισσότερο από τον εργαζόμενο με την έννοια της εργατικής του δύναμης, δηλαδή την υπεραξία, διότι πρέπει να έχει και καταναλωτές. Ναι, βεβαίως. Έτσι, αν σου στερήσει εντελώς την ικανότητα ή τη δυνατότητα του καταναλωτή, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει κέρδος σε αυτόν, το να εργαζόμαστε όλοι με τα απολύτως απαραίτητα για να επιβιώσουμε. Αυτά που θα παραγάγουμε, πού θα τα πουλήσει ο καπιταλιστής? Ναι, ναι. Πουθενά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχει βρει μια καινούργια αγορά που λέγεται Κίνα. Έχει ανοίξει αυτή η αγορά. Ναι. Και η προσπάθειά του πλέον, νομίζω, και αυτό είναι το επικίνδυνο που δεν τον ενδιαφέρει, είναι η φτωχοποίηση της Δύσης πάνω σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που έχει στην Ανατολή, που δεν ξέρουμε αν θα του βγει, βέβαια. Ναι. Έτσι. Αυτό θα ήθελα να δούμε, για να δούμε τι δυναμική το έχει αυτό. Το καινούργιο στοιχείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως, έχει μια πολύ μεγάλη αγορά που δεν έχει συγκεντρώσει μόνο την καταναλωτική δύναμη, ένα μεγάλο κομμάτι καταναλωτικής δύναμης για την κατανάλωση. Δεν είναι μόνο των απλών των οικογενειών, είναι και η λεγόμενη παραγωγική κατανάλωση. Δηλαδή, εάν υπολογίσεις την ενεργή ζήτηση σε μια οικονομία, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η παραγωγική κατανάλωση. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεσαι σαν πρώτες ύλες, σαν εισρωές δηλαδή, για να λειτουργήσει η οικονομία της παραγωγής σου. Επειδή λοιπόν έχει καταμεριστεί η παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή την ελέγχουν πολυεθνικές, οι πολυεθνικές σήμερα λέγονται υπερεθνικές επιχειρήσεις. Γιατί διαμορφώνουν αυτόνομα το διεθνή καταμερισμό εργασίας σαν δικό τους καταμερισμό εργασίας. Δεν υπάρχει διεθνής με την έννοια ανάμεσα στα κράτη. Πολύ σωστός ο όρος υπερεθνικές. Υπερεθνικές, γιατί πλέον έχεις μια εταιρεία η οποία μπορεί να κατασκευάζει ένα προϊόν το οποίο το διαθέτει σε διάφορες αγορές με υπεργολάβους ή εργοστάσια σε ολόκληρο τον κόσμο. Να, σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές μιλούσαμε για την Glencore. Glencore
Σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του Μυτιλινέου. Γι' αυτό ο Μυτιλινέος ανοίγει πόρτες παντού. Μάλιστα. Έτσι. Η Γκλενκόρ είναι μία. Παλιά Πεσινέ, δηλαδή, για να το καταλάβω. Η Πεσινέ εγκατελείφθηκε από εδώ, όταν πλέον δεν είχε συμφέρον άλλο και το πήρε ο Μυτιλινέος με ξεφτελιστικούς όρους. Λοιπόν, τώρα έχει μπει μέσα η Γκλενκόρ. Γιατί έχει μπει η Γκλενκόρ? Γιατί είναι ο μεγαλύτερος μεταπράτης, μεταπολιτής ορυκτού πλούτου και πετρελαίου στον κόσμο, δηλαδή εμπορευμάτων, αυτών δηλαδή των προϊόντων που παράγονται και παίζονται στο χρηματιστήριο. Μάλιστα. Τα παράγωγα, τα λεγόμενα. Ναι. Όχι, εμπορεύματα λέγονται. Είναι το χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Ναι. Λοιπόν, ελέγχει λοιπόν από μόνη της το 5% του παγκόσμιου εμπορίου. Από μόνη της. Στους τομείς που δραστηριοποιείται. Αγροτικά προϊόντα, ορυκτά και πετρέλαιο. Λοιπόν, δεν παράγει, με τα πουλά. Λοιπόν, ελέγχει βεβαίως και τις πύλες. Αν δεις το χάρτη από πού αγοράζει προϊόντα και πού τα πουλάει, είναι εντυπωσιακό. Είναι ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία στο χάρτη σου. Δηλαδή, και πάει, αγοράζει προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Νότο, αγροτικά προϊόντα, και τα πουλάει στην Αφρική. Λοιπόν, αυτός είναι ένας διεθνής καταμερισμός εργασίας που δεν διαμορφώνεται ανάμεσα σε εθνικές οικονομίες, αλλά από την ίδια την υπερεθνική εταιρεία αυτή. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει. Τώρα, επειδή αναγκαστικά, λόγω του ότι έχει πολύ ψηλά κέρδη αυτή η εταιρεία, προσφάτως βγήκε μια μελέτη ότι πλέον πάνω από το 70% των επιχειρηματικών κερδών παγκόσμια είναι οι πολυεθνικές και υπερεθνικές εταιρείες. Σε σχέση με 20 χρόνια πριν ήταν περίπου 20%. Όλο και μέρος. Γιατί αυτές οι άλλες εταιρείες λόγω ανταγωνισμού κλείνουν ή απορροφιόνται από τα δίκτυα αυτά. Τώρα τι γίνεται σε αυτή την ιστορία? Επειδή εξ αντικειμένου δεν υπάρχουν πλέον αγορές, δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των αγορών, γιατί για να γίνει αυτό το πράγμα θέλει αναδιανομή εισοδήματος. Πρέπει ο εργάτης να πάρει καλύτερο μεροκάματο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι η λογική Ford. Έτσι. Ο εργάτης μου στο εργοστάσιο παίρνει καλό μεροκάματο για να αγοράζει το μοντέλο T της Ford μετά στην αγορά. Διαφορετικά θα το κλείσει το εργοστάσιο. Αυτό έλεγε ο Ford. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό όμως δεν λειτουργεί πλέον στην παγκόσμια αγορά. Οπότε τι κάνουν? Δύο πράγματα κάνουν. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι κανιβαλίζουν την ίδια την αγορά τους. Πριονίζουν τα πόδια τους. Λοιπόν, τι κάνουν? Σε σχέση με τη δυτική. Βγάζουν συνέχεια, τους ενδιαφέρει συνέχεια εσύ σαν καταναλωτής να σε καταναλώνει συνεχώς τις νέες γενιές προϊόντων που σου ρίχνουν στην αγορά. Δεν τους ενδιαφέρει να βρουν άλλους καταναλωτές πλέον. Γι' αυτό πλέον δεν τους ενδιαφέρει και να φτιάχνουν εργοστάσια ή επιχειρήσεις που ελέγχουν μερίδια αγορών. Παλιά στην Ελλάδα φτιάχτηκαν εργοστάσια για να ελέγξουν την αγορά ή αν θέλεις τη βαλκανική αγορά, ναι, ή την ευρύτερη αγορά, ας πούμε, της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν η Goodyear, ήταν η Πεσινέ, ήταν δηλαδή ξένες πολυεθνικές που είχαν μπει μέσα. Σήμερα δεν το κάνουν αυτό, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τι πάνε και κάνουν? Αγοράζουν μερίδια μετοχών σε εταιρείες. Στο Μυτιλινέο παράδειγμα. Παίρνω ένα μερίδιο, τον εντάσσω στο συνολικό δίκτυο καταμερισμού που έχω το παγκόσμιο και αυτό μου αρκεί. Δεν με ενδιαφέρει. Λόγω του ότι έχω εξαγοράσει τις κυβερνήσεις και με τη φτωχοποίηση του πληθυσμού, αυτό μου αρκεί να βγάλω τρελά λεφτά. Παίζοντας συγχρόνως ο ίδιος και στα παράγωγα που ο ίδιος δημιουργώ, αφού τα ελέγχω όλα εξ αρχής. Η έκθεση της UNCTAD, όπως το λέμε, την Υπηρεσία Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η οποία έχει την καλύτερη έκθεση για τις πολυεθνικές εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δηλαδή τη δεκαετία του 50, του δεκαετία του 60. Σε εκθέσεις της λοιπόν λέει το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την κρίση, τον παγκόσμιο κράχ, γεννήθηκε το εξής φαινόμενο. Οι μεγάλες υπερεθνικές εταιρείες πλέον φυλάνε τα ρευστά τους διαθέσιμα, τα ταμιακά τους διαθέσιμα. Αντί λοιπόν να τα ρίχνουν σε επενδύσεις για να επεκταθούν, τα φυλάνε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι πολυεθνικές να εκτιμάται σε παγκόσμιο επίπεδο ότι φυλάνε ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή ρευστό χρήμα στα ταμεία τους, πάνω από το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μάλιστα. Τρελό νούμερο. Δηλαδή, από μόνο του, αυτό έγινε 4 φορές το πρόβλημα της φτώχειας του πλανήτη. Μόνο αυτά, αν τα λεφτά αυτά πέφτανε στην αγορά και μάλιστα πέφτανε προς όφελος των αδυνάτων.
Αυτό το πράγμα, γιατί? Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Πιάνουν αρκετά ψηλά ποσοστά κέρδους και δεν ρισκάρουν πλέον στο να ρίξουν λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα χρησιμοποιούν περισσότερο στις χρηματαγορές, όπου έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, με πολύ λιγότερα ρίσκα και πολύ πιο άμεση απόδοση από μια οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Αυτό είναι το κύκλωμα, γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν, πουθενά, ό,τι και να κάνουν, δεν τους βγαίνει πουθενά. Και βλέπεις αυτή την κρίση να συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα βαθαίνει και θα βλέπουμε να γίνονται τρομακτικά πράγματα. Το καινούριο στοιχείο είναι ότι αρχίζει πλέον και ο τρίτος κόσμος να φορτώνεται τεράστια χρέη. Επειδή αυτές ήταν φτωχές χώρες, δεν μπορούσαν να έχουν τεράστιο δανεισμό κτλ. Δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτός ο τεράστιος δανεισμός. Γι' αυτό και είχαν ποσοστά χρέος μικρά, με εξαίρεση μια σειρά χώρες, οι οποίες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με την αγορά. Λοιπόν, στην τελευταία έκθεση που έγινε από το Διεθνές Ίδρυμα, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, το IIF, το οποίο διαπραγματεύτηκε και μαζί μας, το PSI, μάλιστα, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, βγάζει αυτό μια τριμηνία έκθεση για την κατάσταση του παγκόσμιου χρέους. Για πρώτη φορά εκτιμάει ότι πλέον το χρέος των αναπτυσσομένων χωρών ξεπερνάει τα 59 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν το σύνολο του χρέους είναι 226 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια οικονομία που παράγει 75 τρισεκατομμύρια. Άρα, τάχιστα και οι αναπτυσσόμενες χώρες πάνε να κομπλάρουν από χρέη. Δηλαδή, να φτάσουν σε τέτοια επίπεδα τα χρέη τους, που πλέον δεν θα υπάρχει τρόπος αυτές οι τράπεζες, αυτός το σύστημα, να το πούμε έτσι, να βρει τρόπο να αναπαραχθεί με όρους χρηματιστικούς. Και αυτό το πράγμα το περιμένουν όλοι. Περιμένουν ένα τεράστιο κράχ. Όχι σαν και αυτό το χρήμα της αγοράς, αλλά άλλου τύπου. Και βεβαίως τα πράγματα είναι αχαρτογράφητα. Είναι πρώτη φορά που ζούμε τέτοιες καταστάσεις παγκόσμια. Γι' αυτό και λέμε είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Για όσους από εμάς, ας πούμε, ασχολούμαστε ή παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τη στιγμή που ένα παγκόσμιο ΑΕΠ, αν δεν κάνω λάθος, κινείται γύρω στα 75-3. Είναι στοιχείο του 2010. Λοιπόν, και πάρε υπόψη σου ότι το παγκόσμιο εμπόριο, η άνοδος του παγκόσμιου εμπορίου σέρνεται. Αυτή τη στιγμή. Σέρνεται. Δηλαδή δεν κατόρθωσε σε καμία περίπτωση τα τελευταία χρόνια να πιάσει το ρυθμό, το μέσο ρυθμό της προηγούμενης 20ετίας πριν από το κράχ. Αυτό τι σημαίνει? Είναι αποτέλεσμα αυτού του πράγματος που είπαμε. Δεν επεκτείνεται η παραγωγή, άρα η διάθεση προϊόντων. Με αυτή την έννοια. Γι' αυτό και σέρνεται και έχει τρομακτικό πρόβλημα η παγκόσμια οικονομία, γιατί άμα δεν ανέβει το εμπόριο, έτσι, δεν έχω και εγώ λόγο να επενδύσω. Ενώ εκτός από τη χρηματαγορά, να επενδύσω στην παραγωγή. Έτσι. Και αυτό το πράγμα πώς μπορείς να φύγεις? Με έναν μόνο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο τρόπος είναι η κάθε χώρα από μόνη της ανασυγκροτεί το παραγωγικό της δυναμικό σε τελείως καινούργια βάση και δίνει έμφαση στους βασικούς συντελεστές της οικονομίας. Στοχευμένα σε δικές της επιλογές. Δεν έχει λόγο, μάλιστα ο Κέινς έλεγε κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σωστό. Σε συνθήκες παγκόσμιας τέτοιας κρίσης, αυτό το λέγει για το 1933, πόσο μάλλον για τη σημερινή κατάσταση, ισχύει, λέει, η οικονομία θα πρέπει να διεκδικήσει τη δική της οικονομική, κάθε εθνική οικονομία, τη δική της οικονομική αυτοτέλεια να κινητοποιήσει πόρους που στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς δεν κινητοποιούνται, έχουν περιθωριοποιηθεί. Ακόμη και αν η πόρη αυτή, η αξιοποίηση αυτών των πόρων είναι πιο κοστοβόρα πρόσκαιρα σε αυτή τη χώρα από ότι το να το κάνει σε άλλη χώρα. Δηλαδή το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι σε βάρος μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, πώς να το πούμε, είναι κάτι το αυτονόητο. Πρέπει να το κάνω, γιατί διαφορετικά δεν θα βγω από την κρίση. Δεν πρόκειται να βγω από αυτή την ιστορία. Όσο μένω εγκλωβισμένος σε αυτό το κύκλωμα. Γι' αυτό και αυτοί που λένε, σαν τον κύριο Βαρουβάκη παράδειγμα, ότι η παγκόσμια λύση, πώς να το πω, η παγκόσμια κρίση θα δεχτεί παγκόσμια λύση, πρώτον, ή είναι άσχετη, έτσι, ή οδηγούν την ανθρωπότητα σε παγκόσμιο πόλεμο.
Γιατί οι παγκόσμιες κρίσεις ιστορικά γεννήσανε παγκόσμιους πολέμους. Δεν γεννήσανε παγκόσμιες λύσεις. Έτσι. Και γιατί? Γιατί οι ισχυρές χώρες δεν δεχτήκανε τις περισσότερο αδύναμες χώρες, οι οποίες ήταν οι πρώτες που σκεφτήκανε, που σκέφτονται έτσι. Σου λέει, κάτσε ρε μάγκα, εγώ είμαι ισοπεδώνης. Εγώ δεν έχω ανάγκη εξωτερικές αγορές. Να ανασυγκροτήσω τη χώρα μου θέλω και να προχωρήσω μπροστά. Άμα και είμαι μεσοαδύναμη χώρα, έτσι. Λοιπόν, ακόμη καλύτερα. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, παράγοντα στυλοβάτη τη παγκόσμια αγορά, έτσι. Αλλά ισχυροί όμως έτσι κάνουν αγορές. Οπότε γι' αυτό δώσαν διέξοδο στους πολέμους, παρά να αφήσουν τις χώρες να ανασυγκροτηθούν και να δούμε μια νέα μορφολογία, πώς το λένε, οικονομική μορφολογία του πλανήτη. Αυτό ακριβώς είναι... Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με ευχή αυτό το οποίο είπε ο Βαρουφάκης, ότι μια παγκόσμια κρίση και η λύση θα είναι πάλι παγκόσμια, γιατί αυτό τώρα πραγματικά είναι να χαρτογράφει τα νερά. Εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο επεσήμανες προηγουμένως, και να γίνει κατανοητό ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης σαν και αυτές που ζούμε τώρα θα πρέπει να στηρίξεις τη δική σου παραγωγή, τη δική σου βιομηχανία, ακόμη και αν σε πρώτη φάση έχει μεγαλύτερο κόστος. Βεβαίως. Δηλαδή, αν φτιάχνεις, για να το πούμε απλά, μια ηλεκτρική κουζίνα στην Ελλάδα που κοστίζει περισσότερο από ό,τι θα την έφτιαχνες στην Κίνα, σε πρώτη φάση πρέπει να το επιχειρήσεις, να το κάνεις, γιατί δίνεις δουλειά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή δεν καταραίει όπως καταραίουν, ας πούμε, οι δυτικές οικονομίες. Γιατί? Γιατί λέει το εξής απλό πράγμα. Εγώ αγροτική παραγωγή δεν μπορώ να έχω για να μπορώ να καλύψω τις ανάγκες της δικής μου οικονομίας. Έτσι λοιπόν το κομμάτι, το μήλο, είναι πανάκριβο. Είναι 10 ευρώ. Φτάνει. Είναι το μήλο. Ναι. Όχι το κιλό. Το εμμονωμένο. Λοιπόν, ναι, και εγώ θα το κρατήσω σε αυτή τη τιμή για τον αγρότη μου, για να μπορεί να σταθεί και να επιβιώσει, και για να μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής, θα του δώσω μεγαλύτερο εισόδημα. 3.000 μέσω διαθέσιμο. Το ελάχιστο διαθέσιμο, μάλλον. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει αν είναι 10 ευρώ το μήλο. Η οποία, ήρθε εν παρόδων να πούμε ότι η Ιαπωνία έχει το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, αλλά έτσι δεν πρόκειται ποτέ να καταρρεύσει. Όχι, γιατί είναι εσωτερικό χρέος, το έχει δανειστεί από τον εαυτό της. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, και με εγγύηση τις τρομακτικές αποταμιεύσεις του πληθυσμού της, ναι, οι οποίες είναι εντυπωσιακές, είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο. Λοιπόν, και ακριβώς αυτή είναι η εγγύηση τους. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή το Ιαπωνικό κράτος μπορεί να εξοφλήσει το χρέος του μόνο από τις αποταμιεύσεις, οι οποίες μάλλον τις αφυλάσσονται όχι σε εμπορικές τράπεζες, αλλά σε κρατικό ταμιευτήριο. Μάλιστα. Γιατί? Για να μην ρισκάρουν, μην ρισκάρουν με ομόλογα, χρηματοπαράγωγα, ιστορίες και όλα αυτά. Αυτά που, δηλαδή, που πάθαμε εμείς, ας πούμε. Λοιπόν, να πάμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά θα μπούμε στα στρατιωτικά θέματα. Γιατί, πρώτον, γιατί συνέβη κάτι φοβερό, κατά τη γνώμη μου, εντυπωσιακό χθες. Πίσω από την πλάτη μας η ελληνική κυβέρνηση μαζί με άλλες 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψε τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό το πράγμα ξεπερνάει το ΝΑΤΟ, θα εξηγήσουμε τι είναι. Και μάλιστα χωρίς η Βουλή να έχει υπόψη της τίποτα, χωρίς ο λαός μας να έχει υπόψη του τίποτα. Υπεγράφει αυτή η σύμβαση, η συμφωνία στις Βρυξέλλες, εν κρυπτό, έτσι, η κυβερνήση επίπεδο πρωθυπουργών θα επιβεβαιωθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, τώρα δηλαδή, που θα γίνει, και μετά, όπως λέει χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν που έβγαλαν στις Βρυξέλλες, θα είναι υποχρεωμένες οι χώρες να ενταχθούν στο κοινό αμυντικό σύστημα της Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το τι συνεπάγεται, αλλά και το τι σημαίνει και για τις ένοπλες δυνάμεις εδώ και για μια χώρα σαν τη δική μας, θα τα πούμε αμέσως μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Γαζάκη. Μαζί μας είναι και ο Φώτης ο Μαζαράκης. Συζητάμε τα της παγκόσμιας κρίσης με αφορμή την έκθεση της Credit Suisse, την ετήσια έκθεση της για τον παγκόσμιο πλούτο.
Δεν έχω δει ακόμη τα περί Ελλάδος, αλλά θα τα δούμε στο επόμενο και στις επόμενες εκπομπές και θα τα πούμε. Μην ανησυχείτε, ανάλογη κατάσταση θα είναι και στην Ελλάδα, ίσως λίγο πιο μετρημένη, αλλά δεν έχει να κάνει, διότι οι Έλληνες, η ελληνική ολιγαρχία ξέρει να τα βγάζει έξω τα χρήματά της, εδώ και δεκαετίες. Από γενέσεως. Ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε όμως οι τρομακτικές αλλαγές που γίνονται στη λογική των συγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων. Οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας μετά τη Χούντα απέκτησαν, και αυτό κατά τη γνώμη μου, όσο τουλάχιστον έχω διαβάσει, αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη προοδευτική εξέλιξη, το γεγονός ότι καθορίστηκε ότι αποκλειστική αρμοδιότητα η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι η προστασία, η άμυνα της χώρας και η προστασία έναντι εξωτερικής απειλής για την εδαφική της ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία. Αυτός ο σκοπός διέπει και τον νόμο που διέπει τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, βεβαίως τα τελευταία χρόνια, μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, βλέπουμε μια διολίσθηση σιγά σιγά σε δράσεις των ενόπλων δυνάμεων που δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολή τους. Τελευταία είδαμε με τα hot spot που είδαμε. Λοιπόν, υπήρξαν στρατιωτικοί που αντιδράσανε, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο, διότι, πώς να το πούμε, στάλθηκαν, πώς να το πούμε, δέχτηκαν μάλλον συνέπειες από αυτή τη στάση, και καλό είναι να τουλάχιστον να προβάλλουμε εκεί, πώς να το πούμε, το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και κάποιοι που αντιστέκονται στο κάτω-κάτω της αφής, και ιδιαίτερα σε τέτοιους χώρους όπου, όπως και να το κάνεις, η αντίσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, να το πούμε έτσι, το να πάρεις μια απόφαση να αντισταθείς ή να έρθεις σε σύγκρουση με τις εντολές των ανωτέρων σου. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μας ποιος είσαι. Φώτης Ευάγγελος. Ναι. Φώτης είναι το επίθετο. Ναι. Είμαι στρατιωτικός εν ενεργεία. Ναι. Υπηρετώ στην 34 μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Μάλιστα. Στην Άσυρο Θεσσαλονίκης. Ωραία. Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι που δεν γνωρίζουν τα περιστατικά. Τις 3 Ιουλίου διατάχθηκα να λάβω μέρος, να κάνω υπηρεσία στο hot spot Αλεξίου του Δερβενίου, Θεσσαλονίκη. Πήγα να αναλάβω υπηρεσία για να αποδεσμεύσω τον συνάδελφο και φυσικά εκεί πέρα αρνήθηκα να αναλάβω την υπηρεσία όντας αποδεσμευμένος ο συνάδελφος, για να μην θεωρηθεί ότι ζητάω και κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Είπα ότι δεν αναλάβω υπηρεσία για τους εξής λόγους που έχω θέσει και για τους λόγους οι οποίοι αυτή τη στιγμή, εντάξει τώρα, μην τους παραθέσω ολόκληρος, πιστεύω ότι οι περισσότεροι ακροατές σας έχουν ακούσει κιόλας και στην τηλεοπτική εκπομπή που είχα δώσει συνέντευξη στο 2. Ναι. Και φυσικά όχι, το ανακοινωθέν με το αυτό επάνω. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν συνάδει με την αποστολή, να το πούμε έτσι, που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και φυσικά η δική σου αποστολή σαν στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Κατ' επέκταση, γενικότερα, συγκεκριμένα για μένα, δεν υπακούω σε εντολές οι οποίες έρχονται απευθείας από την κυβέρνηση, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό συνέβη και το 2012. Έχει να κάνει και με τις εντολές που έρχονται απευθείας από την κυβέρνηση. Ναι, διότι από την πολιτική ηγεσία. Έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Και αυτό γίνεται κυρίως και για λόγους πατριωτισμού και για λόγους λόγου πατριωτισμού και για λόγους της συνείδησής μου, η οποία δεν μου επιτρέπει να συμπράττω σε κάποια τέτοια πράγματα τα οποία Το περιστατικό του 2012, για πες το μας λιγάκι, που ήταν αρνήθηκες εκτέλεση πολιτικής εντολής. Ναι. Ήταν γιατί δεν ήθελα να αποδώσω τιμές, όπως είχα πει σε προδότης και το σύλλογος, για στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου του 2012. Διότι δεν αποδίδω τιμές σε προδότης και το σύλλογος. Εννοούσα να στρέψω την κεφαλή δεξιά. Λίγες μέρες πριν την παρέλαση κοινοποίησα ότι θα στρέψω την κεφαλή αριστερά ώστε να δηλώσω την απαραίτητη. Και όλο αυτό κινητοποίησε τότε τον μηχανισμό της ταξιαρχίας, δημιουργώντας μια αναποπούλα, θέλοντας να μας,
να κάνουμε την παρέλαση και χωρίς εθνικιστικά σύμβολα πάνω μας και να βγάλουμε και τις σημαίες. Εθνικιστικό σύμβολο η σημαία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα αντανακλαστικά της μεραρχίας τότε. Αυτό ήταν, μισό λεπτό για να το καταλάβω, γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι. Αυτό το να βγάλεις τη σημαία σαν εθνικιστικό σύμβολο ήταν απόφαση της μεραρχίας ή της πολιτικής ηγεσίας, της ταξιαρχίας ή της πολιτικής ηγεσίας? Ήταν απόφαση μεραρχίας, αλλά συνήθως τέτοιου είδους αποφάσεις, επειδή όταν γίνονται κάποια τέτοια πράγματα, επειδή έβλεπα μεγάλη κινητοποίηση από την ταξιαρχία σε αυτό το θέμα το δικό μου. Ναι. Γιατί θεωρούμουν και ειδικά ένας αστασιαστής, ας το πούμε, βέβαια όχι στασιαστής, ένας αντιρρησίας συνδύσης, διότι είχε γίνει και προηγούμενα μια ιστορία με την ατοική άσκηση, όταν είχα ονομάσει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τα Σκόπια Μακεδονία. Μάλιστα. Και είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι πρόκειται για εμένα. Ναι. Μετά από αυτό κινητοποιήθηκαν με αυτή τη διαταγή, την οποία μου την κινητοποίησαν για ποιο λόγο, τώρα θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ βρισκόμενος πάνω στην ταξιαρχία να δίνω εκεί στο τρίτο γραφείο για όλο αυτό το σκηνικό, κατέβηκα κάτω και είδα τον ουλαμό παρελάσεως να μην παρελάζει, εάν δεν το έδινα εγώ την άδεια. Οι συνάδελφοι μου είπαν, δεν μας πείσει, δεν παρελάζουμε, γιατί μας είπαν να βγάλουμε τις σημαίες. Και λέω, ποιος έδωσε αυτή την εντολή? Ήρθε ένας υπολογαγός και έδωσε μου είπε ότι είναι, μου την έδειξε απλά, δεν μ' άφησε να την κρατήσω, ότι έχει έρθει, λέει, από το σώμα αυτή η εντολή. Το Β' Σώμα Στρατού ήταν τότε. Τώρα υπαγόμαστε στο Τρίτο. Ναι, στρατό. Ναι, ναι. Βέβαια, επειδή έγινε όλη αυτή η αναμπουμπούλα, την επόμενη μέρα που ήταν η μεγάλη δοκιμαστική, παρελάσαμε όλοι με σημαίες, μας είπαν βάλτε τις. Αυτό όμως κινητοποίησε την ΕΔΕ να φτάσει στο στρατοδικείο που έγινε, η ΕΔΕ, η οποία να εξηγήσει τα συμβάντα τα οποία έγιναν τις 19 Μαρτίου, πριν την παρέλαση δηλαδή. Τα οποία συμβάντα ήταν ότι είπα εγώ ότι δεν αποδίδω τη μέση προδότης και δοσύλλογους. Κοινοποιήθηκε στην εισαγγελία και ασκήθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη σε μένα. Μάλιστα. Το κατηγορητήριο, Στάση. Το κατηγορητήριο ήταν όχι Στάση. Το κατηγορητήριο ήταν για εξύβριση σε υποχρεωτική δυσφήμιση και δυσφήμιση ανωτέρου και ανυπακοή κτλ. Πέντε κατηγορίες ήταν συνολικά. Ναι. Μετά όταν βγήκα στην τηλεόραση 29 Οκτωβρίου, την επόμενη, ήταν νομίζω μέρα Παρασκευή, τη Δευτέρα έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πολιτική ηγεσία, κουβαλήθηκε μισή Νέα Δημοκρατία, να μην σας το απολύω, μέσα μια εβδομάδα στην 34 ταξιαρχία. Εγώ ήμουνα περσόνα νογκράτα για κανένα δύο εβδομάδες για την ταξιαρχία, μου δίσαν να δω την ανάγραφη άδεια να μην βρίσκομαι εκεί. Και όταν γύρισα μετά από δύο εβδομάδες, εκεί απλά θέλω να σας το πω αυτό γιατί έχει μια σημασία όσον αφορά για το ηθικό του στρατεύματος. Είχα μια υποδοχή από τους συναδέλφους μου με μια υποδοχή ήρωα, η οποία ήταν πολύ συγκινητική. Βγαίναν από τους όρκους την ώρα που κατευθυνόμουν εγώ στο λόγο και με επιθυμούσαν συνάδελφοί μου και στρατεύσοι μου. Και πάνω στο λόγο μου με περιμένανε στρατιώτες να με χαιρετήσουν. Με παρουσιάστε. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, απλά ήθελα να το πω αυτό για να δείτε ότι τελικά η κοινή συνείδηση και η κοινή γνώμη και του στρατεύματος είναι με το μέρος τέτοιων ενεργειών και ότι πραγματικά κοιτάνε όλοι να πιαστούν από κάτι τέτοιο και να εμπνευστούν. Αυτά συνέβησαν το 12. Έτσι. Αυτά που συνέβησαν τώρα στο hot spot είναι άλλα γεγονότα τα οποία κινητοποίησαν την πειθαρχική μου δίωξη, η οποία είναι την Πέμπτη αύριο, μεθαύριο, ναι, ναι. Το Τρίτο Σώμα Στρατού, και πειθαρχική μου δίωξη με την για απόταξη από το στρατό, διότι με τις ενέργειές μου γενικότερα ατιμάζω τον ελληνικό στρατό. Μάλιστα. Προφανώς οι κυβερνώντες τον τιμάνε τον ελληνικό στρατό, εγώ τον ατιμάζω, εντάξει. Καταλαβαίνετε τώρα, ένα τέτοιο γελίο καθεστώς έχει και χιούμορ να. Προφανώς. Τουλάχιστον αυτό τους αναγνωρίζω. Λοιπόν, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο? Όχι. Ναι. Όχι. Θέλετε να προσθέσω κάτι? Όχι. Περισσότερο τώρα το κλίμα στη μονάδα. Το κλίμα στη μονάδα είναι από το πρωί συγκινητικό, διότι με παίρνουν πρώην στρατεύσιμοι και νυν
και οι συνάδελφοί μου και μου δίνουν τα συγχαρητήρια από το πρωί στο τηλέφωνο. Είδαν και την εκπομπή βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα ενέπνευσε κάπως. Και σε αυτό πάνω ήθελα να πω ότι τελικά αυτό που φαίνεται ότι είναι η αδράνεια βέβαια τρέφει αφιβολία και φόβο από ό,τι δείχνει. Και η δράση είναι αυτή που δίνει αυτοπεποίθηση και θάρρος, αλλά δίνει αυτοπεποίθηση και θάρρος και στους υπολείπους. Σωστό. Και σωστό είναι αυτό. Αυτό θα ήθελα λιγάκι να το επεκτείνω και σε επαναστατικά κινήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όπως είναι και το ΕΠΑΜ φυσικά, τα οποία θα είναι, πιστεύω, δεν θα είναι μια απλή επαναστατική γυμναστική αυτό το να συμπαραστέκονται σε τέτοιες καταστάσεις, διότι έχει βγει ανοιχτά η συμπαράσταση από το δικό σας κίνημα, το ΕΠΑΜ, προς εμένα, διότι θα δώσει, πιστεύω, αυτοπεποίθηση και θάρρος και θα δείξει ότι η τόλμη τελικά είναι μια φωτιά η οποία μπορεί, αν την αφήσεις να αργοσβήνει, θα σου φύγει από τα χέρια την κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή, όπως λέει και ο Σοκράτης, βουλεύω μεν βραδέως, εκτελεί δε ταχαίως τα δόξαντα. Δηλαδή μπορείς να κάτσεις και να σκέφτεσαι πολλή ώρα το πώς θα δράσεις, αλλά όταν είναι να δράσεις πρέπει να δράσεις άμεσα. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, όταν δράσεις με τέτοιο τρόπο, όταν κάνεις, ξέρω εγώ, έναν πόλεμο αντάρτικο, όπως είναι το δικό μου αυτή τη στιγμή εναντίον του καθεστώτος, εν αντιθέση με τον τακτικό στρατό, που αν υποθέσουμε ότι ο τακτικός στρατός είναι αυτή και εγώ είμαι ο αντάρτης, ο τακτικός στρατός πρέπει να συνοικήσει κατά κράτος για να πει ότι νίκησε. Ο αντάρτης νικάει όταν δεν χάνει. Σωστό. Δηλαδή, τυπήματα να φεύγεις. Ναι. Σωστό, σωστό. Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία, πιστεύω, αυτό. Δηλαδή τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά θα ήθελα να το πω αυτό για να κατανοήσουμε ότι πιστεύω εγώ τουλάχιστον ότι έχει μια σημασία. Διότι τέτοιες ενέργειες χτυπάνε λιγάκι στο θυμικό. Όπως ακριβώς, ας πούμε, και ένας νομοθέτης. Ο νομοθέτης μπορεί να επηρεάζει περισσότερο τη ζωή μας από έναν καλλιτέχνη, μουσικό, ποιητή, στιχουργό. Αυτόν ο οποίος δίνουμε περισσότερο βάση και αγγίζει περισσότερο τον ψυχισμό μας, ποιος είναι? Ο ποιητής, ο στιχουργός, εκεί που βαράει το θυμικό. Μια τέτοια επαναστατική δράση, η οποία περιέχει τέτοιο κίνδυνο, βαράει στο θυμικό. Είναι η μάχη Δαβή εναντίον Γολιάθ. Είναι κάτι ρομαντικό που πραγματικά προσελκύει τη συμπάθεια όλων. Τι θα έλεγες για τους συναδέλφους σου? Τι θα έλεγα για τους συναδέλφους μου? Ναι. Δεν απαιτώ τους συναδέλφους μου να έχουν το ίδιο ψυχισμό με εμένα. Είναι δύσκολο να είσαι τόσο παράτρομος. Είναι δύσκολο. Μάλλον όχι, δεν είναι δύσκολο. Είναι σπάνιο. Απαιτεί έναν ιδιαίτερο ψυχισμό. Δηλαδή πρέπει να είσαι παράτρομος άνθρωπος. Είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι μεγάλη υπέρβαση για κάποιον άνθρωπο. Αν δεν το έχει κάνει μέχρι την εφηβεία του αυτό, να το κάνει τώρα σαν ενήλικας. Το θέμα είναι όμως ότι βλέπω ότι θα θέλουν πολύ να στοιχιστούν από πίσω μου αν δημιουργήσω εγώ τις κατάλληλες βάσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι κατάλληλες βάσεις θα δημιουργηθούν γνωρίζοντας ποιο είναι το πεδίο μάχης αυτή τη στιγμή που δίδει ο ελληνικός λαός εναντίον αυτού του καθεστώτος. Το πεδίο μάχης αυτή τη στιγμή είναι τα ΜΜΕ. Οι δυνάμεις του αντιπάλου είναι αυτή. Αυτός είναι ο στρατός τους. Ελάτε όμως που έχουμε και εμείς κάποιους τέτοιους να μας βγάζουν στα ΜΜΕ. Το μετερίζει είναι εκεί. Δηλαδή εννοώ κάποιους δημοσιογράφους. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και ο αντίπαλος, στον αντίπαλο κάνεις αυτό που δεν περιμένει φυσικά, τον επνιδιάζεις. Τον επνιδιάζεις όταν λες τα παίζω όλα για ώρα, βαράω τη γροθιά στο μαχαίρι και φτάνω στο σημείο να παίζω και τη ζωή με κοροναγράμματα. Εκεί πέρα το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι αυτό που κάνει τόσο καιρό σε όλες τις λύσεις που δίδονται για να βγούμε από την κρίση. Τι κάνει? Αποδόμηση. Αν όμως πας να αποδομήσεις πράξεις ηρωικές, το μόνο που καταφέρνεις είναι να γίνεις εντελώς αντιπαθής. Οπότε αυτό εδώ το πράγμα δεν σταματιέται εύκολα. Είτε με αποτάξουν από το στρατό, υπάρχει μεγάλος Γολγοθάς μπροστά, αλλά θα είμαι κακό σπυρί στον κόλο τους. Να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Να μην με αποτάξουν, ακόμα χειρότερα. Μάλλον και στις δύο περιπτώσεις
Κοίταξε να δεις, άμα δεν σε αποτάξουν, αν κερδίσεις αυτή τη μάχη, δημιουργείς εκ των πραγμάτων μια συγκεκριμένη κατάσταση δεδομένη, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, επειδή μας ρωτάνε πάρα πολύ εδώ στα email και τα λοιπά που παίρνω, πού γίνεται η δίκη σου? Το πειθαρχικό γίνεται Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, mm-hmm, 8 η ώρα μπροστά στην είσοδο του Τρίτου Σώματος Στρατού. Είναι στη Λεωφόρο Στρατού, δίπλα από την ΕΡΤ3. Ναι, είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι, εντάξει. Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Αυτό, θέλετε κάτι άλλο? Όχι, όχι, εντάξει, λοιπόν, αυτά και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί, εδώ θα είμαστε. Κάτι άλλο, τώρα, ναι, ένα τελευταίο λιγάκι. Είναι μια... Απλά να σου, να σου πω μόνο ότι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, αλλά και του λιμενικού σώματος, στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, email και όλα αυτά τα πράγματα, που επιβεβαιώνει λίγος πολύ το κλίμα που περιέγραψε και εσύ στη μονάδα σου, έστω και αν τα μηνύματα αυτά που βλέπω εδώ που μου στέλνουν δεν είναι από τη μονάδα σου. Ναι, ναι. Αλλά μας ακούνε, ας πούμε, μας ακούνε και έτσι παίρνουν θάρρος και... Βέβαια. Αυτό που θα ήθελα να τους πω είναι ότι είναι προτιμότερο να ενεργείς γρήγορα και να κάνεις και λάθος ενέργεια παρά να μην κάνεις καθόλου ενέργεια. Εντάξει, στρατιωτικός είσαι, τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Και θα ήθελα να πω και κάτι για, ναι, την ανυπακοή. Ναι, ναι. Όσον αφορά για την ανυπακοή. Η ανυπακοή το 1940 δεν έβαλε, δεν υπάκουσε ο ελληνικός στρατός να οπισθοχωρήσει και να αντιμετωπίσει τους Ιταλούς στον Αχελό. Σωστό είναι αυτό. Και εξανάγκασε και τους διοικητές του. Εκεί και τους τσάκησε. Εξανάγκασε και τους διοικητές του να έχουν ηρωική στάση, όπως η περίπτωση του Κατσιμήτρου. Αν και ο Κατσιμήτρου, ναι. Αν και μετά έγινε υπουργός. Ναι, 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 ναι. Δυστυχώς. Αλλά στην πρώτη φάση ο ίδιος τα απομνημονεύματά του λέει, το ότι εγώ έμεινα εκεί που έμεινα στην προκατάληψη, οφείλεται στον απλό στρατιώτη και στα μεσαία στελέχη της μεναρχίας του. Και κάτι ακόμα να αναφέρω. Έλεγε ο Μόλτκε, ο οποίος ήταν αυτός ο στρατάρχης. Ο πρόσος, ο πρόσος. Και τον Οθωμανικό στρατό. Ο πρόσος στρατάρχης έλεγε ένα περιστατικό όταν υπηρετούσε ένα σταγματάρχης υπό τις διαταγές των 7-7 πόλεμο του Φρυδερίκου. Ναι. Με τον Φρυδερίκο, υπό τον Φρυδερίκο. Τον έλεγε ο Φρυδερίκος γιατί είχε κάνει μια τελείως μεγάλη γκάφα. Του λέει, καλά με συγχωρείς, λέει. Κύριε Αυτοκράτορα, λέει, εγώ λέει αυτή τη στιγμή, λέει, Βασιλέα, λέει, αυτή τη στιγμή εγώ έκανα, λέει, ό,τι μου ζητήσατε, διότι ο στρατάρχης σας με διέταξε να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, και ο στρατάρχης σας είναι σαν να με διατάζετε εσείς ο ίδιος. Ο λόγος, λέει, που σε προήγαγα σε ταγματάρχη είναι για να ξέρεις ποιες διαταγές να υπακούς και ποιες να μην τις υπακούς. Αυτό όσον αφορά για το θέμα της ανυπακοής, που σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια και κάποιο είδους αντιεπιχειρήματα σε αυτό. Ναι, εντάξει, εντάξει, πάντα κρίνεται, εδώ που τα λέμε, πάντα κρίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες προς Θεού. Απλά να πούμε ότι ναι, σε ένα στρατό ο οποίος υποτίθεται ότι υπηρετεί την πατρίδα, γιατί όλοι και εμείς που υπηρετήσαμε, όρκο στην πατρίδα δίνουμε πρώτα και στο Σύνταγμα και μετά στους ανώτερους. Έτσι δεν είναι? Και ο δικός σου όρκος που είσαι μόνιμος στέλεχος, αλλά και ο δικός μου όρκος, αλλά και του Φώτη που περάσαμε στρατό, ήταν ακριβώς αυτός. Πρώτα η πατρίδα και το Σύνταγμα και μετά τα υπόλοιπα. Και έτσι, και αυτή είναι η ιεραρχία των πραγμάτων. Βέβαια, θέλει, όπως και να το κάνεις, θέλει λίγα κότσια για να το υπερασπιστείς αυτό στην πράξη, πέρα από τα λόγια που μπορεί να λέμε πολύ εύκολα, αλλά δυστυχώς δεν είναι και εύκολο πάντα. Όπως και εμείς, ας πούμε, που υπηρετήσαμε σαν στρατιώτες και στην πράξη να το δούμε, να μπορούμε να το τηρήσουμε πάντα. Αυτό να το σκεφτούν λιγάκι κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι μαζί μου αυτή τη στιγμή μέσα από τη στρατιωτική ιεραρχία. Πρέπει να σκεφτούν το εξής. Αυτό το καθεστώς έχει σταθρά πόδια. Όταν θα πέσει αυτό το καθεστώς, θα στοιχειοθετείτε ευθεία
συνέργεια με το καθεστώς αυτό το δοσιλογικό και προδοτικό. Μετά αυτοί, κύριοι, αντιμετωπίζουν όχι απλά μια απόταξη ή ένα ποινικό, το οποίο θα είναι σε βαθμό πλυνελήματος, είναι εσχάτη προδοσία με ποινές κατρίξεως από 20 χρόνια και πάνω. Ας σκεφτούν καλά ποιους υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε τον αγώνα και το συνεχίζεις βέβαια, οπωσδήποτε. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, δεν σταματιέμαι και να θέλω δεν μπορώ. Καλά, ναι, οπωσδήποτε. Το δρόμο που πήρες δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις πίσω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, έχεις κόψει τις γέφυρες από υποχώρησης. Συνεχίζουν τα εξής όπλα. Δευτεροβάθμιο πειθαρχικό, δικαστήριο διοικητικό, δευτεροβάθμιο μετά εκεί, εφετείο, συμβούλιο επικρατείας και πάει λέγοντας, συν τα δύο ποινικά. Ωραία. Δηλαδή, ωραία. Εντάξει, και πολλές εκπομπές φυσικά. Καλά, αυτό είναι το όπλο, την επικοινωνία, να το μάθει ο κόσμος, είναι σίγουρο. Εννοείται, γιατί ηρωισμός χωρίς τηλεθέαση και ακροαματικότητα πάβει να είναι ηρωισμός. Στις μέρες μας δυστυχώς έτσι είναι. Ναι. Έτσι, δυστυχώς. Βέβαια. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλή συνέχεια, θα τα πούμε έτσι αλλιώς. Όποτε χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί. Έτσι αλλιώς θα είμαστε από κοντά, θα παρακολουθήσουμε και το ζήτημα της δίκης που θα γίνει τώρα την Πέμπτη μεθαύριο δηλαδή. Και θα τα πούμε ξανά μετά. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίο. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Γεια σας. Γεια. Έτσι αλλιώς έχουμε φτάσει σε σημείο που επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές ποιο είναι το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι ότι δεν είναι στα πλαίσια της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων το να κάνει είτε το μάγειρα είτε το φύλακα στα hot spot. Δεν εντάσσεται στην αποστολή των ενόπλων δυνάμεων και όποιος έχει περάσει στρατό και ξέρει το στρατιωτικό κανονισμό, ο στρατιωτικός κανονισμός δίνει το δικαίωμα να αρνηθείς εκτέλεση διαταγής που δεν εμπίπτει στην υπηρεσία σου. Αυτό το πράγμα. Βεβαίως, δυστυχώς, βέβαια, αυτό μπορεί να το λέει ο στρατιωτικός κανονισμός, αλλά το πώς το ερμηνεύει ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Πολύ δε περισσότερο όταν σου δίνει η πολιτική ηγεσία εντολή η οποία δεν συνάδει με το Σύνταγμα, δεν συνάδει με την αποστολή σου, πολύ δε περισσότερο όταν βρίσκεσαι σε νησιά του Αιγαίου αυτή τη στιγμή όπου ο στρατός, οι μονάδες που βρίσκονται εκεί έχουν χάσει τα αυγά και τα γαλάθια, γιατί δεν ξέρουν αν είναι σε ελληνικό έδαφος ή όχι. Υπάρχει moratorium κυριαρχίας. Έχουν να κάνουν με δυνάμεις ξένες οι οποίες δεν ξέρουν πώς να τις χειριστούν, δεν τηρούνται κανόνες του νόμου, δηλαδή με το ότι προβλέπεται ή προβλέπει το Σύνταγμα σχετικά με αυτά, και φυσικά θα επιδεινωθεί, διότι κατά τη γνώμη μου πολύ γρήγορα όλοι οι στρατιωτικοί, τέλος πάντων τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, θα πρέπει να αποφασίσουν ή θα πρέπει να πάρουν την απόφαση να δουν πού ανήκουν και αν ανήκουν, να το πούμε έτσι, στην υπηρεσία αυτής της χώρας, της πατρίδας δηλαδή, ή στην υπηρεσία κάποιων άλλων δυνάμεων. Έρχεται η ώρα, μάλλον έχει έρθει η ώρα, στις ένοπλες δυνάμεις ήδη έχει αλλάξει το δόγμα, το έχουμε παρουσιάσει και εδώ, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, ο κύριος Κωσταράκος ήταν το επίτευγμά του το 2013, Βεβαίως ξέρουμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Αυτό το συγκεκριμένο δόγμα δεν πέρασε καν από τη Βουλή. Αντιτίθεται στο ίδιο τη λογική του νόμου που διέπει τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και το Σύνταγμα, διότι προβλέπει ακόμη και επέμβαση για γλωσσικούς λόγους. Σε περίπτωση δηλαδή γλωσσικών προβλημάτων στη χώρα, μπορεί να εφαρμοστεί στρατιωτική ισχύς. Αυτό είναι το νέο δόγμα που έχει εισάγει ο κύριος Κωσταράκος. Δι' αυτό προήχθη εις αρχηγών του Ευρωπαϊκού Στρατού. Τώρα θα αλλάξει, το 18 θα αλλάξει, θα αναλάβει ένας Ιταλός στρατηγός στη θέση του, αλλά τέλος πάντων εξοικονόμησε κάποια εκατομμύρια ο άνθρωπος, μια χαρά είναι, πώς να το πούμε, μια χαρά πήγε ο άνθρωπος, η καριέρα του το απέδωσε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό βεβαίως αξίζει τον κόπο να φοράει το εθνόσημο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και έχει να κάνει με αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν ορκιστεί. Πώς λεγότανε στο, δεν το θυμάμαι λιγάκι, τον όρκο, έτσι,
που δίναμε. Στο, ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα και στο Σύνταγμα. Πρώτα απ' όλα στους συνταγματικούς θεσμούς. Εννοείται. Έτσι, και εννοείται. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να τα θυμούμαστε εδώ πέρα, διότι πλέον η εξέλιξη αυτή, να εξηγήσουμε και το τι εννοούμε, χθες ερήμην του ελληνικού λαού, φυσικά και το μέσο μαζικής ενημέρωσης, διότι ψάξτε το να δείτε, δεν υπάρχει πουθενά, ή αν θέλετε σε κάποια μέσα του διαδικτύου, περνάει, ξέρετε, σαν λεζάντα, περνάει δηλαδή στο, και μάλιστα περνάει με πολύ έτσι αδρούς τρόπους, λέγοντας εντάξει μωρέ, είναι μια συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων που θα κάνουν κοινές ασκήσεις και χαχαχά και χουχου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που υπογράφηκε χθες στις Βρυξέλλες υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας προσωπικά ο ίδιος, λοιπόν, όπως και πρωθυπουργοί των χωρών, των 23 χωρών από τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η περίφημη συμφωνία PESCO, ή σωστότερα μόνιμη δομημένη συνεργασία ενόπλων δυνάμεων, που είναι η απαρχή συγκρότησης ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό υπογράψανε χθες, να δούμε αν θα έρθει στην Ελληνική Βουλή, γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο πρέπει να έρθει στην Ελληνική Βουλή. Οπωσδήποτε, αν είναι διεθνή συμφωνία. Έτσι. Η συμφωνία αυτή, PESCO, P-E-S-C-O, αφορά όλα τα επίπεδα συγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από τις υποδομές, τον εξοπλισμό, οπλικά συστήματα, παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση, αλλά και δράση, δηλαδή εφαρμογή στρατιωτικής ισχύος στις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη απεκδίεται των εθνικών της στρατών. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Χίτλερ με τη μορφή της επιβολής των SS και της Wehrmacht γίνεται τώρα με την βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εποχή που ο Χίτλερ ετοιμαζόταν να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση για να μπορέσει να έχει τις δυνάμεις εκείνες που χρειαζόταν ώστε να μπορέσει να έχει την υπεροχή στο πεδίο της μάχης εναντίον του κόκκινου στρατού, εφάρμοσε την πολιτική των Waffen-SS, δηλαδή των μεραρχιών των SS, οι οποίες όμως απαρτίζονταν από δυνάμεις άλλων χωρών εκτός Γερμανίας. Και έτσι πολέμησε ολόκληρη Ευρώπη, ουσιαστικά κατεχόμενη Ευρώπη εναντίον της τότε Σοβιετικής Ένωσης, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τώρα η PESCO, η Συμφωνία PESCO. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, προσέξτε να δείτε πώς είναι δομημένη. Το πρώτο είναι κοινό ταμείο, δηλαδή στις Βρυξέλλες θα αποφασίζονται ποιο θα είναι το πρόγραμμα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων σε κάθε χώρα μέλος. Δεύτερο, θα πρέπει, λέει, με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομηθούν χρήματα. Να εξοικονομηθούν χρήματα τι? Απαξιώνοντας τις δομές εθνικής άμυνας που πλέον δεν χρειάζονται. Γιατί όταν οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα έχουν αποστολή την άμυνα μιας χώρας, δεν είναι το ίδιο με το να είναι δυνάμεις ταχείας επέμβασης σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης. Αυτό, Δημήτρη, διευκρίνησε το σε παρακαλώ. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Όχι καθόλου. Έναντι τρίτου. Όχι. Έτσι, γι' αυτό κιόλας ο γραμματέας του ΝΑΤΟ βγήκε χθες και τη χαιρέτησε, διότι οι Ευρωπαίοι κατορθώνουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατορθώνει κάτι το οποίο ήταν μεν στα σχέδια του ΝΑΤΟ, αλλά ως διακρατικός οργανισμός δεν μπορούσε να το διευκρινίσει. Δηλαδή, επειδή τυπικά έστω το ΝΑΤΟ είναι διακρατικός οργανισμός, δεν είναι υπερεθνικός οργανισμός, το μόνο που κατόρθωνε είναι να έχει παράλληλη δομή διοίκησης με τις εθνικές διοίκησεις, να το πούμε, τουλάχιστον στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, και ταυτόχρονα στρατιωτικές βάσεις. Δηλαδή, διευκολύνσεις, στρατιωτικές διευκολύνσεις διάφορες χώρες, όπως είναι και στην πατρίδα μας. Αλλά το εθνικό δόγμα, το δόγμα άμυνας δηλαδή, το διαμόρφωνε αυτόνομα η κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και συμπεριλάμβανε και τις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ. Τώρα όλα αυτά καταργούνται. Η εθνική άμυνα, το δόγμα εθνικής άμυνας καταλύεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπαίνει στη θέση της η λεγόμενη ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία υποτίθεται ότι έχει ως επίκεντρο την προστασία του Ευρωπαίου πολίτη, παρακαλώ. Όχι της πατρίδας ή, αν θέλετε, της χώρας. Όχι, του Ευρωπαίου πολίτη. Όταν κινδυνεύει ο Ευρωπαίος πολίτης,
κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες και το κρίνει κάποιο όργανο το οποίο δεν έχει καμία, καμία ισχύ, δεν έχει κανέναν έλεγχο από καμιά δικαστική ή εθνική αρχή, κανένα κοινοβούλιο ή οποιαδήποτε διαδικασία, ούτε το Ευρωκοινοβούλιο, και παρακαλώ, η δομή αυτή δεν προβλέπει έλεγχο ούτε καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε καν από αυτήν. Δηλαδή, όταν θα κρίνει λοιπόν αυτή η δομή διοίκησης ότι απειλείται ο Ευρωπαίος πολίτης για οποιονδήποτε λόγο, για παράδειγμα, στο τελευταίο τεύχος του Der Spiegel υπάρχει τελείως τυχαία, διοχετεύτηκε στον τύπο από τη Bundeswehr, δηλαδή τη διάδοχο της Wehrmacht, του γερμανικού στρατού, ένα σενάριο ασκήσεων του γερμανικού στρατού αυτή τη στιγμή, όπου προβλέπει την εφαρμογή στρατιωτικής ισχύος στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από διάλυση. Πότε θα διαλυθεί, λέει το σενάριο, όταν κάποιες χώρες, οι ορισμένες χώρες, αποφασίσουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνει σήμερα η Βρετανία. Και το σενάριο λοιπόν προβλέπει, για κάποιο περίεργο λόγο που δεν το εξηγεί και δεν έχει ανάγκη να το εξηγήσει, ότι λόγω του ότι αποφασίζουν μια σειρά χώρες, τελείως τυχαία αναφέρεται στο Νότο της Ευρώπης το σενάριο, αναφέρεται δηλαδή ότι οι νότιες χώρες αποφασίζουν οι λαοί τους να φύγουν, να τις βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το σενάριο προβλέπει επέμβαση, στρατιωτική επέμβαση, διότι θα επικρατήσει το χάος και η αταξία. Έτσι προβλέπει το σενάριο. Τώρα, για ποιο λόγο θα έχουμε χάος και αταξία επειδή θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το καταλαβαίνω, μόνο οι Γερμανοί το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, τελείως τυχαία, έτσι, το σενάριο αυτό δημοσιεύεται στο Der Spiegel, το τελευταίο τεύχος, είναι το τεύχος που κυκλοφορεί. Διαβάστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τελείως τυχαία πάλι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν άκουσαν, δεν είδαν τίποτα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό σχολιάστηκε πολύ έντονα αυτό. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το πράγμα, έτσι, δεν είναι τίποτα. Ταυτόχρονα αποφασίζουν ότι όλο αυτό το σύστημα διοίκησης του Ευρωπαϊκού Στρατού δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, πώς θα οργανωθεί, μάλλον δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή δεν δημοσιοποιείται, αυτοί ξέρουν, έχουν σχέδια, κατά πάσα πιθανότητα, θα σας πω πώς, με ποιον τρόπο, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα φτιαχτεί ένα συνολικό πλαίσιο κόμβων, όπως λέγονται, hubs, όπως τα λένε στα αγγλικά, σε ολόκληρο το σύστημα διοίκησης, σε κάθε χώρα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η πλειοψηφία ή πάρα πολύ ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαγοραστούν, δηλαδή να ενταχτούν σε αυτούς τους κόμβους με καλύτερους μισθούς, με υψηλές αποδοχές και φυσικά καλύτερες προοπτικές εξέλιξεις, όπως καταλαβαίνετε, για να μην υπάρξει αντίσταση. Διότι βεβαίως μπορεί εδώ να είναι yes men μέχρι αηδίας, αλλά για παράδειγμα στη Γαλλία υπήρξαν παρετήσεις 2 επιτελικών αξιωματικών ακριβώς αυτή την προοπτική ανώτατων επιτελικών αξιωματικών και προβλέπεται σοβαρό τράνταγμα αυτής της χώρας. Γι' αυτό ο Μακρόν έδωσε μάχη να προσανατολίσει τον Ευρωπαϊκό Στρατό στην εκτός Ευρώπη δράση, δηλαδή την ανάπτυξη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Στρατού σε μέτωπα εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, οι Γερμανοί θέλουν τον Ευρωπαϊκό Στρατό να λειτουργεί πρωτίστως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι φοβούνται ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα αταξίας και χάους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που κάποια κράτη αποφασίσουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασε, προς το παρόν τουλάχιστον, πέρασε η λογική των Γερμανών. Εμείς φυσικά δεν έχουμε λόγο, έτσι αλλιώς yes men είμαστε, φοράμε δε φοράμε στολή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως, επειδή θα υπάρξουν τρομακτικές αντιδράσεις μέσα στη Γαλλία, περιμένουμε να υπάρξουν φοβερές αντιδράσεις, υπάρχουν ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία, γι' αυτό κιόλας επιλέχθηκε Ιταλός στρατηγός του Ευρωπαϊκού Στρατού στη θέση του Έλληνα, του κ. Κουσταράκου, του ελληνόφωνου θα έλεγα,
έτσι, να σκεφτόμαστε και με την λογική του Βαγγέλη του Φώτη. Γιατί έτσι είναι, άμα δεν τιμάς το εθνόσημο που φοράς. Λοιπόν, γιατί? Για να μπορέσουν να ρίξουν το γνωστό. Επειδή λόγω της λιτότητας έχουν υποστεί και αυτοί πολλές μειώσεις, όπως και οι Έλληνες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα, λόγω των πολιτικών λιτότητας, για να διασωθούν οι τράπεζες. Λοιπόν, τι κάνουνε? Ρίχνουν αυτή τη στιγμή άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Δηλαδή, στείλουν το μήνυμα σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Ιταλικού στρατού που αντιδρούν αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουν, για παράδειγμα, τη Λίγκα του Βορρά να θέλει να σπάσει την Ιταλία στη μέση και σου λέει, κάτσε ρε μάγκα, αν εγώ, σαν ένοπλες δυνάμεις, που έτσι αλλιώς το εθνικό κράτος ή στο εθνικό κράτος αποτελεί την τελευταία εγγύηση της ενότητας και του ενιαίου, να το πούμε έτσι, του εθνικού κράτους, αν εγώ λείψω, θα γίνει μπάχαλο ιστορία. Οπότε αρχίζουν και αντιδρούν. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν? Πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν οι Ευρωπαίοι και λένε, κοιτάξτε μάγκες, εμείς χρειαζόμαστε καμία 200 ανώτατα στελέχη του Ιταλικού στρατού που θα καλύψουν διοικητικές θέσεις αυτού του Ευρωπαϊκού στρατού. Με τι μισθούς? 10 φορές πάνω από αυτούς που παίρνουν ως στελέχη των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων. Καταλαβαίνουμε τι λέει, τι εννοώ. Οι 200 αυτοί θα μπορούν να ελέγξουν το υπόλοιπο σώμα του Ιταλικού στρατεύματος και πάει λέγοντας. Βεβαίως με διάφορες αβαρίες που θα γίνουν, για παράδειγμα θα μειωθεί ο όγκος των στρατευμάτων, δεν έχουν λόγο πλέον, για παράδειγμα, να έχουν τόσο εκτεταμένες, το λένε κιόλας, με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσουν λεφτά. Δεύτερον, θα το πλασάρουν εδώ ως μεγάλο προοδευτικό μέτρο για την νεολαία μας, διότι θα καταργήσουν τη θητεία. Είμαστε η μόνη χώρα που διατηρούμε θητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει θητεία ακόμη. Θα την τελειώσουν τη θητεία με τον γνωστό τρόπο. Θα βγουν, θα πούνε εξάμηνο ή τρίμηνο, δεν ξέρω τι διάολο. Και μετά βεβαίως θα την περιορίσουν σε βοηθητικές εργασίες για το γνωστό, έτσι, για να μην υπάρχει θέμα πραγματικής υπηρεσίας του στρατεύσιμου σε μονάδες. Θα περιορίσουν τον όγκο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί αυτοί που πρέπει να είναι απόλυτα προσανατολισμένοι στη λογική του Ευρωπαϊκού στρατού. Και φυσικά κάποιοι θα φύγουν. Πώς θα φύγουν? Είναι πολύ απλό. Πρώτον, θα συνταξιοδοτεί ο κόσμος, ή αν θέλετε θα εξαναγκαστεί σε συνταξιοδότηση, γιατί έτσι αλλιώς είναι εξαθλιωμένη η κατάσταση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, οπότε πολλοίς κόσμος έτσι αλλιώς σκέφτεται τη σύνταξη. Ας σηκωθεί να φύγει, να πάει να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, να συμπληρώνει τη σύνταξή του και να μπορεί να επιβιώσει. Δεύτερον, θα σπρωχτούν προς τη σύνταξη ή κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, με την αλλαγή εσωτερικής δομής των ενόπλων δυνάμεων που έτσι αλλιώς έχει ξεκινήσει ο κύριος Κωνσταράκος. Λοιπόν, ποια είναι η λογική λοιπόν, για να σας διαβάσω τη λογική τους, όπως την αναλύει ένας ειδικός της γεωστρατηγικής. Λοιπόν, η λογική τους είναι η εξής. Θα σας τη διαβάσω όπως την αναλύει. Όπως μάλλον τη λέει. Σε ένα σενάριο κοινωνικής αναστάτωσης σε μια χώρα, η αστυνομική της δύναμη καθίσταται αναξιόπιστη, επειδή είναι στελεχωμένη από απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν οικογένειες και φίλους στον τόπο τους και μπορεί να μην υποστηρίζουν τις κυβερνητικές πολιτικές. Άκου δράμα. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι μοιραίο, έτσι. Επηρεάζονται δηλαδή από την αναταραχή, δηλαδή από την κοινωνική αναταραχή, μπορεί να συμπαρασύρει και τις αστυνομικές δυνάμεις. Μια διεθνής δύναμη όμως θα ακολουθούσε μόνο τις εντολές και θα επηρεαζόταν λιγότερο από το συναίσθημα και τις σχέσεις της με τον τόπιο πληθυσμό. Άρα είναι η μορφή της κεκαλυμμένης κατοχής. Μπράβο. Ένα ουδέτερο όργανο, έτσι, το οποίο θα καλείται κάθε φορά να δράσει έξω από τα εθνικά όρια. Έχουμε τη μεταμοντέρνα υπερεθνική στρατιωτική επέμβαση και χούντα. Γιατί όταν σε απειλεί, έστω και άμεσα, με την επέμβαση του στρατού, έτσι, έχουμε χούντα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να είχαμε το 67, τον Απρίλιο του 67, τάγκ στους δρόμους και να μας επιβλήθηκε στην Ελλάδα μας, να επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία.
Με το μεταξύ δεν είχαμε τάγκ στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε φασιστική δικτατορία. Λοιπόν, με τη χρήση του βασιλικού στρατεύματος. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, με διαβρωμένο με χίλιους δύο τρόπους και από την Γερμανία και από την Ιταλική φασιστική, από την φασιστική Ιταλία και φυσικά από τους Βρετανούς που ξεκινούσαν από το παλάτι προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, όταν ο άλλος απειλεί με το στρατό, όπως θα γίνει αυτή την ιστορία, γιατί αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πολύ απλά. Δείτε τι κάνουν σήμερα οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν φτιάξει μια μεραρχία άμεσης επέμβασης. Σε αυτή τη μεραρχία, γύρω της, συγκροτούνται ταξιαρχίες, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί έτσι αλλιώς για το ΝΑΤΟ από παλιά. Ταξιαρχίες ταχείας επέμβασης. Όπως είναι στη Τσεχία, όπως είναι στη Ρουμανία. Τι κάνει η Γερμανία, υπέγραφε μέχρι τώρα οι διακρατικές συμφωνίες με τη Ρουμανία και την Τσεχία, ώστε να περάσουν οι ταξιαρχίες αυτές πρώτης γραμμής φυσικά, και φυσικά επαγγελματικές, μισθοφορικές δηλαδή μέχρι αηδίας, να περάσουν σε γερμανική διοίκηση. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν έχει ανάγκη να πάει να υπογράψει διακρατική συμφωνία ώστε να περάσει τόσο καραμπινάτα η μονάδα, για παράδειγμα η μονάδα που, για την οποία συζητάγαμε προηγουμένως με τον Βαγγέλη το Φώτη, είναι πρώτης γραμμής μονάδα, είναι η μονάδα που θα πάει κατευθείαν στον Ευρωπαϊκό Στρατό, έτσι είναι η μονάδα που στηρίζεται η άμυνα της χώρας απέναντι στην Τουρκία. Τέλος πάντων, μην μπούμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό μαζί με την ταξιαρχία άμεσης επέμβασης που υπάρχει ήδη και λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όλα αυτά θα πάνε στην υπηρεσία των Γερμανών, οι οποίοι θα αποφασίζουν, γιατί θα ελέγχουν ανεξάρτητα αν έχουμε Ιταλό στρατηγό επικεφαλής ή Έλληνα στρατηγό ή κτλ. Θα ελέγχουν απόλυτα τη δομή διοίκησης. Βεβαίως προοπτικά, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ σήμερα χειροκροτεί, γιατί το θέλανε αυτό οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, μόνο που το ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να το κάνει, ούτε και τώρα μπορεί, γιατί είναι διακρατικός οργανισμός, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να αφαιρέσει τον έλεγχο από τις εθνικές αρχές, τουλάχιστον τυπικά θα ήταν και διαφορετικά τα αντανακλαστικά του κόσμου. Σαφέστατα, τώρα περνάει, φεύγουμε από τις εθνικές αρχές και ελέγχεται πλέον, οι ένοπλες δυνάμεις ελέγχονται από απροσδιόριστες υπερεθνικές αρχές. Απροσδιόριστες με την έννοια ότι δεν τις ελέγχει κανένας. Κανένας δεν πρόκειται να εγκρίνει, για παράδειγμα, το σχέδιο του οποιοδήποτε κυρίου Κωνσταράκου έχει να κάνει με τη δράση του Ευρωπαϊκού Στρατού. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Διεθνούς Τύπου, το ΠΕΣΚΟ ήδη έχει 50 σχέδια στρατιωτικής δράσης ήδη, τα οποία δεν δημοσιεύονται, δεν το ξέρουμε, θα τα δούμε εν εξελίξει. Προφανώς αυτά τα πράγματα ακόμη θα είναι σε φάση, πώς θα το πούμε, ορίμανσης του πράγματος, δεν θα δούμε άμεση στρατιωτική δράση πώς το λένε αυτών των δυνάμεων. Επίσης, η ΠΕΣΚΟ περιλαμβάνει και εκπαίδευση. Αλλάζει τελείως η δομή εκπαίδευσης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Στην αρχή, με μεταπτυχιακά, δηλαδή μετεκπαιδεύσεις των αξιωματικών, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να μπουν στη λογική της υπηρεσίας του Πανευρωπαϊκού Στρατού. Φυσικά, προβλέπεται όμως και αλλαγή των δομών εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές, ώστε οι παραγωγικές σχολές να παράγουν για τον Ευρωπαϊκό Στρατό και όχι με τη λογική του Εθνικού Στρατού, έστω και με τη λογική αυτή που υπήρχε τα παλιότερα χρόνια σε αυτή την ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα από την εποχή του Χίτλερ. Έτσι, τελευταία φορά ήταν αυτή η αποεθνικοποίηση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η παραδοσιακή λογική των Γερμανών. Άμα δεν πατήσει στρατιωτική μπότα, δεν αισθάνονται ασφαλείς ότι ελέγχουν το έδαφος, ότι ελέγχουν μια χώρα, έτσι. Και από εκεί και πέρα βεβαίως πατάνε εκ του ασφαλούς. Τα έχετε ακούσει αυτά που πουθενά? Βγήκε καμία ανακοίνωση κάποιου κόμματος να πει, δεν λέω βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα άλλα είναι
αντιμιλιταριστής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αντιμιλιταριστές. Είναι ενάντια στο στρατό και τη θητεία και όλα αυτά τα πράγματα. Και τι μας κάνουνε, μας φέρουν τη χειρότερη μορφή στρατού. Αυτήν δηλαδή που αρνήθηκαν οι εθνικοί στρατοί. Δηλαδή οι αποικιακοί και αυτοκρατορικοί στρατοί. Αυτό που έλεγε προηγουμένως με το Μόλτκε και τα λοιπά. Λοιπόν, περάσαμε στους εθνικούς στρατούς ακριβώς σε άρνηση αυτού του τύπου στρατού, ο οποίος επανέρχεται τώρα και μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και με υπογραφή της αριστεράς, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Λοιπόν, κανένας δεν αντιδρά. Της λεγόμενης αριστεράς. Ναι, ναι. Της αυτοπροσδιοριζόμενης. Έτσι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία αντιπολιτευτική κίνηση, ούτε από την, μιλάμε για την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, τίποτα, απολύτως τίποτα, το περνάνε αβαβά για να μην πάρει χαμπάρι ο κόσμος και κυρίως να μην πάρει χαμπάρι το τι του μέλη γενέστε αυτοί που μέσα στο στράτευμα έχουν ακόμη εθνική συνείδηση, γιατί δεν είναι όλοι ξεπουλημένοι σαν τον κύριο Κωνσταράκο, έλεος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Και το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που η κυβέρνησή σου έχει βάλει αυτή την υπογραφή και είναι υπογραφή βαρύτερη και χειρότερη από αυτήν που έβαλε ο Τσολάκογλου στη συνδικολόγηση με τους Γερμανούς, εσύ τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις? Ότι ο πολίτης οφείλει να αντιδράσει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ο πολίτης δεν είναι μόνο ο πολίτης όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, ο πολίτης καθ' αυτό, αλλά υπάρχει και ο ένστολος πολίτης όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και εδώ μπαίνει θέμα της ανυπακοής δηλαδή. Μπαίνει θέμα ανυπακοής. Βεβαίως ο καθένας κρίνει στα μέτρα του δυνατού και στα μέτρα των δικών του δυνατοτήτων. Αλλά το βασικό ζήτημα στην ανυπακοή είναι η δυνατότητα συλλογικής ανυπακοής. Δηλαδή, όλοι μαζί. Είτε είμαστε στο στράτευμα, είτε δεν είμαστε στο στράτευμα. Διαφορετικά θα δούμε τα ραπανάκια ανάποδα, παιδιά. Γιατί εδώ θα δούμε τους Γερμανούς να εγκαθίστανται. Γιατί πολύ απλά, βεβαίως και Έλληνες μαζί τους. Αμήν, τάγματα ασφαλείας πάντα είχαν. Πάντοτε υπήρχαν, ναι, δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, έχει μόνο ενδιαφέρον, για να καταλάβετε, γιατί κάποιοι... Πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό. Βεβαίως. Έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε και κάτι άλλο. Ότι, γιατί βεβαίως εγώ, πώς το λένε, πιάνω στον αέρα το επιχείρημα, ψωροκώστε να δε, πού θα πάμε εμείς κόντρα. Έτσι, αυτοί μας πιέζουν να πάμε κόντρα. Προσέξτε τώρα, 23 κράτη υπέγραψαν. 28 έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία δεν υπογράφει, βεβαίως είναι σε διαδικασία Brexit, έτσι αλλιώς. Ποιοι είναι αυτοί που αρνήθηκαν να μπουν σε αυτή την ιστορία? Για θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ποιες χώρες λοιπόν αρνήθηκαν να μπουν? Ακούστε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι χώρες, για να δείτε τι σημαίνει δοσυλλογισμός και υποτέλεια. Λοιπόν, οι χώρες είναι η Δανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Μάλτα. Προσέξατε, αυτές οι τέσσερις χώρες αρνήθηκαν να μπουν στη λογική του ενιαίου κοινού πανευρωπαϊκού στρατού. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και αν πεις, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, η Δανία είναι μεγάλη χώρα, ισχυρή, ιστορίες κτλ. Είχε από την εποχή του προσεισμού κόντρες με τους, με τους Γερμανούς. Τέσσερις φορές προσπάθησε να την καταλάβει η Γερμανία. Τρεις το κατάφερε, τέλος πάντων, από το 19ο αιώνα. Αλλά πώς τόλμησαν η Ιρλανδία, Πορτογαλία και Μάλτα να πουν όχι εκεί που ο δικός μας λέει ναι? Δηλαδή, συγγνώμη, είναι πιο ισχυρές χώρες αυτές? Συγγνώμη, παιδιά, από οικονομική επιφάνεια και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και βεβαίως η Μάλτα είναι κάτω από μας. Ακόμη και στην κατάντια μας. Ακόμη και στην κατάντια που είναι σήμερα η Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ξέρουν αυτοί που δεν τολμάμε εμείς? Θα σας πω ότι ποιο είναι το θέμα. Πρώτον, οι Ιρλανδοί τιμούν την εθνική τους ανεξαρτησία πολύ περισσότερο από μας. Γι' αυτό κιόλας δεν μπόρεσαν να υπογράψουν σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ανάλογη με αυτήν που επέβαλαν σε εμάς. Αν θυμάστε, επιβλήθηκε μνημόνιο στη χώρα, αλλά με προγραμματική συμφωνία άλλου τύπου δεν επέγραψαν οι Ιρλανδοί, γιατί δεν δέχτηκε κανένας να το υπογράψει, ούτε καν ο πρωθυπουργός της χώρας. Και μάλιστα με δήλωση την εξής: εμείς είμαστε ανεξάρτητο κράτος μόλις 90 χρόνια.
δεν θα παραδώσουμε την ανεξαρτησία μας έτσι εύκολα. Και μάλιστα έχει γίνει χαμός, γιατί η Χατζη Νικολάου της Ιρλανδίας, θέλω να πω δηλαδή, οι ευυπόλοιπτοι επώνυμοι δημοσιογράφοι ξεσκίσανε τον πρωθυπουργό της εποχής εκείνης για το ζήτημα της υπογραφής, να βάλει υπογραφή σε κάτι τέτοιο που παραδίδει την εθνική κυριαρχία της Ιρλανδίας. Τον κόλλησα στον τοίχο. Δεν κάνανε το αν. Κάνανε δηλαδή το ανάποδο από ότι κάνανε Πρετεντέριδες, Χατζηνικολάου και οι υπόλοιποι παρέα εδώ. Το ίδιο και στην Πορτογαλία. Να θυμηθούμε ότι στο πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, στην Πορτογαλία η εκκλησία και ο στρατός μαζί με χιλιάδες κόσμο κατέβαιναν κάτω. Μάλιστα οι φωτογραφίες είναι και με αυτόν τον καθολικό στρατό, σταυρό τον τεράστιο, όπως συνηθίζουν οι καθολικοί ας πούμε και τα λοιπά, με τους επισκόπους, συνοδεία του στρατού, ένοπλος μάλιστα, έκαναν διαδηλώσεις που λέγανε ότι δεν θα παραδοθεί η ιστορία της χώρας, δεν θα παραδοθεί η ίδια η χώρα. Και η Πορτογαλία λοιπόν, αν και σαν οικονομία είναι υποδέστερη της Ελλάδας, δεν υπέγραψε δανειακές συμβάσεις σαν και αυτές που υπογράψαμε εμείς, δεν έχει ανεξάρτητες αρχές όπως έχουμε εμείς και δεν παίρνουν αποφάσεις με τον τρόπο που παίρνουν για μας στο Eurogroup. Λοιπόν, το ίδιο και η Μάλτα. Απλούστατα, το μόνο που χρειάζεται είναι μια πολιτική ηγεσία που να λέει δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσω. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τι θα μας κάνουν δηλαδή. Αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε πού έχουμε βρεθεί. Και αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας, πραγματικά δεν ξέρω. Βεβαίως είμαστε σε μια κατάσταση όπου πώς να το πούμε, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να περιγράψεις τη χώρα αυτή τη στιγμή ή να βρεις μια ιστορική αναλογία. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ιστορική αναλογία. Βρισκόμαστε πραγματικά σε μια κρίσιμη καμπή, γιατί αυτό το ζήτημα το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά για να δούμε πού πηγαίνει, και προφανώς είναι σχεδιασμένο εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια, σαφώς. Που μπορεί να έχει σχέση σε κάποια στιγμή, αν τα συνεκτιμήσουμε όλα, και με το κοινωνικό επίδομα το οποίο μοιράζεται για να μην υπάρχουν κάποιες αναταραχές, και με την απλή αναλογική που σημαίνει όποιος και να ανέβει πάνω, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνούν από εδώ και πέρα αναγκαστικά. Άρα. Αν μη τι άλλο, ας μας βάλει σε Μπαλαντέρ την κέντρο αριστερά. Με Μπαλαντέρ την κέντρο αριστερά, η οποία μετατέθηκε πιο δεξιά, γιατί την κέντρο αριστερά βέβαια την έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή είναι κέντρο πια. Ναι, λοιπόν, είναι πώς να το πούμε, της Φόφης και του Φίφη. Λοιπόν. Όχι, η χώρα δεν είχε ποτέ. Δεν προσπαθώ να βρω, ρε παιδί μου. Και ειλικρινά. Δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω έξω, δεν ξέρω. Εσείς, δηλαδή και οι ακροατές, ας πούμε, αν μπορούν να βρουν κάτι ανάλογο, μια κατάσταση ανάλογη, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο από τότε που γίναμε προτεκτοράτο, απελευθερωθήκαμε και γίναμε προτεκτοράτο το 1830. Από τότε μέχρι σήμερα, τέτοια χιδαιότητα, με τέτοιο χιδαίο τρόπο να τίθεται υποκατοχή η χώρα, πολιτικά, και μάλιστα να εκχωρείται, να καταλύεται ουσιαστικά κάθε μορφή δημόσιας εξουσίας στη χώρα, από τη δικαστική μέχρι τη διοικητική. Λοιπόν, και να μας παραδίδουν έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βρω. Με μόνο μια περίοδο, και στην παγκόσμια ιστορία, με εξαίρεση βεβαίως την ιστορία της αποικιοκρατίας, ειδικά στην Αφρική, αλλά εκεί ήταν η σφαγή και το κάνανε αντιμετωπίζοντας, πώς να το πούμε, πληθυσμούς οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν ή να αμυνθούν, να το πούμε έτσι, του αποικιοκρατικού στρατού και της ανωτερότητας σε δύναμη όπλων και ισχύ όπλων και με τα όπλα. Η μόνη χώρα που έχει υποστεί τέτοιο πράγμα ανάλογο με τη χώρα και καταλήθηκε η ίδια και αφομοιώθηκε είναι η Newfoundland. Η Newfoundland ήταν κράτος μέχρι το 1940 και λόγω των χρεών της ήταν μέλος της κοινοπολιτείας, απορροφήθηκε από τον Καναδά μετά από πρόταση της Βρετανίας και έγινε μέρος της καναδικής συμπολιτείας, να το πούμε έτσι. Μόνο αυτό. Δεν βρίσκω. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Σοβαρή. Το Newfoundland είχε επίκους. Δηλαδή
Δεν ήταν ένα έθνος γηγενές, πώς θα το πούμε, που πάλεψε για την ανεξαρτησία του και όλα αυτά τα πράγματα και έχει σε αίμα και όλα αυτά. Ήταν έπικοι. Που δεν έχουν και καμία διαφορά δηλαδή σοβαρή από τους επίκους του Καναδά. Είτε έχουν γαλλική καταγωγή, το Κεμπέκ ας πούμε, είτε αγγλοσαξονική όπως όλοι οι υπόλοιποι. Εξηγιάνθηκε δηλαδή σαν ανώνυμη εταιρεία, κρατήθηκε το θετικό μέρος. Βεβαίως. Ναι. Τελειώσανε. Λοιπόν, και λέω, μόνο αυτό έχω βρει. Ειλικρινά, μόνο αυτό το παράδειγμα. Αλλά παράδειγμα συγκροτημένου έθνους σε μια χώρα με εθνικό κράτος, έτσι, συγκροτημένο και τα όλα αυτά τα πράγματα, να καταλύεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι πλέον έχουν παραδώσει εθνική κυριαρχία, καταλυόμεθα από κάθε άποψη. Λοιπόν, ειλικρινά δεν ψάχνω να βρω. Στην ιστορία μας δεν υπάρχει. Παγκόσμια ιστορία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάτι ανάλογο που να έχει συμβεί. Δεν υπάρχει. Και καθόμαστε τώρα και εδώ πραγματικά. Υπάρχει θέμα γιατί γράφουν κάποιοι για τους ψευτοαλληλέγγυους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών και όλα αυτά. Πράγματα θα πούμε για αυτά. Γιατί έχει ανοίξει και δεύτερο μέτωπο με μένα τώρα πλέον σε αυτήν την ιστορία. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό. Και είναι σε μεγάλο βαθμό. Δεν λέω τα κόμματα που αυτό προσδιορίζουν τα αριστερά και όλα αυτά. Μιλάω για αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Αυτή η αριστερά εδώ. Έχει γεννηθεί από ποτάμια αίματος που δόθηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας, για την ανεξαρτησία της και τα λοιπά. Πριν υπάρξει η συγκροτημένη αριστερά, είτε με τη μορφή του ΣΕΚΕ, είτε μετέπειτα με το ΚΚΕ και τα παραφιάδες του, είτε με οτιδήποτε, ή πριν από το ΣΕΚΕ, με τη μορφή του εργατικού κόμματος, με τη μορφή των εργατικών κέντρων και της ΓΕΣΕΕ, το πρώτο, δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ως κυρίαρχο αίτημα το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Αυτοί το βάλανε. Στο πρώτο πανεργατικό συνέδριο που είδε στη ΓΕΣΕΕ, το πρώτο ζήτημα είναι τέρμα στην υποτέλεια. Τέρμα στην υποτέλεια. Ποτέ ξανά δεν είχε τοποθετηθεί έτσι σαν κεντρικό ζήτημα. Έτσι συγκροτείται ολόκληρη αυτή όπως το λένε, η πολιτική παράταξη, να την πούμε. Έτσι, από τότε μέχρι σήμερα. Όλη αυτή η πολιτική παράταξη, όπως το λες, η αριστερά, λοιπόν, ήταν πάντοτε πατριωτική, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αυτό, λέει, αυτό σε κάποιους. Πώς διάολο καταντήσαν έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά. Και μάλιστα σε πράγματα τα οποία είναι πιο κουφά. Δηλαδή, οι εξελίξεις σήμερα είναι πιο τραγικές από ό,τι ήταν την εποχή του παππού μου ή την εποχή, ας πούμε, του πατέρα μου. Όχι που συμμετείχαν, ενώ της γενιάς που δίνανε την παρουσία τους, δηλαδή ούτε καν σκεφτόντουσαν δεύτερο πράγμα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό κάτι έτσι και να κλείσουμε με αυτό, βλέποντας και στην παράσταση που πριν λίγο καιρό ήταν στο Ίδρυμα Καγκογιάννη πέρυσι για την Ομπίντα. Ομπίντα λέγεται και αφορούσε τις τελευταίες μέρες της ζωής του Νίκου Ζαχαριάδη. Υπάρχει μια σκηνή εκεί που είναι πραγματική. Όταν σαν γενικός γραμματέας του ΚΚΕ στη δεκαετία του 50 παρακολουθεί ένα συνέδριο του ΚΚΣΕ, τον πλησιάζει ένα το στέλεχος του ΚΚΣΕ, τον Ζαχαριάδη, και του λέει, πονομοριόφ συγκεκριμένα, του λέει του Ζαχαριάδη, κοίταξε να δεις, το πρώτο γράμμα σου δεν ήταν σοβαρό. Αυτό δηλαδή που καλούσε... Ναι. Τους Έλληνες κομμουνιστές να πολεμήσουν υπό τη διεύθυνση της κυβέρνησης Μεταξά, όπως έτσι, έλεγε. Ναι. Στο μέτωπο. Κάθε ραχούλα, όλο αυτό το πράγμα που έλεγε. Λέει αυτό το πράγμα, λέει, ήταν έξω. Λοιπόν, και του απάντησε ως εξής. Όταν κινδυνεύει η πατρίδα μου, δεν λειτουργεί το μυαλό, αλλά η καρδιά μου. Αυτό το πράγμα που πέρασε σε μια ολόκληρη γενιά, η οποία κατέθεσε τη ζωή της. Κατέθεσε κυριολεκτικά τη ζωή της, όχι τη σπατάλησε. Πώς είναι δυνατόν τα κόμματα που αναφέρονται σε αυτές τις γενιές, σε αυτή την ιστορία, να μην βλέπουν το προφανές? Και πώς είναι δυνατόν αυτό το προφανές να μην είναι το κυρίαρχο, που γύρω από αυτό μπορεί να συσπηρωθεί όλος ο κόσμος? Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι βασιλόφρονας, είτε δεν είναι βασιλόφρονας ή οτιδήποτε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή που πρέπει σε κάποια στιγμή να κάνουμε, γιατί οι ηγεσίες αυτή τη στιγμή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, βιωματικά δεν έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία, εν πάση περιπτώσει από τη δική μας ηλικία και
και πιο μεγάλοι τα είχανε. Δεν γνωρίσαν τι σημαίνει χούντα, δηλαδή, που τώρα έχουμε και την εξέγερση, τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Του ναι. Πολυτεχνείου και δεν είπαμε. Κακώς δεν προλάβαμε να πούμε κάτι. Ετοιμάζουμε μια ωραία έκπληξη σε αυτή την εκπομπή για την Πέμπτη, για την γιορτή του Πολυτεχνείου. Να ξέρετε ότι βέβαια αυτή τη γιορτή προσπαθούμε και για όλους αυτούς τους λόγους, το οποίο είναι, λέμε, να βρεθούμε κάτω, να μην γίνει μασκαράτα η πορεία και να μην φτάσει σε δύο βαθμό ώστε να καταληθεί, να μην έχει κανένα νόημα δηλαδή να γίνεται σε τέτοιες εποχές. Πώς το λένε, αρπάζουμε τις ευκαιρίες όπου και αν βρεθούν, έστω και αν, πώς να το πούμε, έχουν αμαυρωθεί από πρακτικές τις οποίες δεν συνάδουν ούτε με τη συνείδηση ούτε με το φρόνημα του ελληνικού λαού, αλλά θα βρεθούμε εκεί. Για λέγε, αυτό που ήθελες να πεις για να κλείνουμε. Είναι μια συζήτηση μεγάλη αυτή για το... Οι ηγεσίες πρέπει να έχουν και βιώματα. Δεν είναι μόνο ζητήματα λογικής. Οι ηγεσίες πρέπει να έχουν και βιώματα. Και εάν βλέπεις τώρα ότι έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι 40-42 χρονών και δεν μπορεί να κατανοήσει, έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να το λέω. Έχει μεγαλώσει ως παιδί, βλέποντας τον Ανδρέα Παπανδρέου να τον αποθεώνουν εκατομμύρια από κάτω κόσμος, χωρίς λόγο και αιτία να μπορεί να καταλάβει. Εμείς μεγαλώσαμε, εγώ θυμάμαι, με ξύπναγε η τσιριχτή φωνή του Παπαδόπουλου από το ραδιόφωνο και κάτι πάθαινα. Φοβόμουν. Παιδί μου, μικρό παιδί μου, έτσι. Φοβόμουν. Οπότε... Εγώ θυμάμαι, θυμάμαι αυτό που λες. Θυμάμαι την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα της μεταπολίτευσης, όπως στο σχολείο, μας ζητήσαν να σκίσουμε το πρόσωπο του Παπαδόπουλου που ήταν στα σχολικά βιβλία και το πουλί. Ναι. Να τα σκίσουμε. Δηλαδή, για μένα ήταν η καλύτερη μου μέρα. Ναι. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Ναι. Γιατί σαν πιτσιρικάς που ήμουν και εγώ, μου δίναν το δικαίωμα να κάνω ταξία. Να το σκίσω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Κρατηθείτε έτσι, αλλιώς πάμε σε μια έτσι, το roller coaster της χώρας μας φαίνεται ότι θα έχει πολύ μεγάλες χαμπανεβάσματα. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα πούμε αύριο.